είναι μέσα. Είσαι ωραίο. Κατερίνα. Κύριε Αναπρόσωπε. Στον θεσμό και στην πράξη δίνει την απασχόληση των εργαζομένων.
Αυτό το μέτρο, όπως και οι νεφελώδεις κυβερνητικές εξαγγελίες για την αξιολόγηση των υπηρεσιακών δομών και του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης, εντείνουν το καθεστώς αβεβαιότητας σε μια περίοδο κατά την οποία οι Δήμοι έχουν ανάγκη σαφούς οικονομικής και διοικητικής σταθερότητας, αφού καλούνται αντικειμενικά να εργαστούν ακόμα με μεγαλύτερη ένταση και αποτελεσματικότητα υπέρ της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και να διαβρύνουν τα δίκτυα αλληλεγγύης προς τους δοκιμαζόμενους από την κρίση πολίτες. Την ίδια αυτή αβεβαιότητα ενισχύουν και οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την τροποποίηση των εκλογικών διατάξεων του νόμου 3852 του 2010, οι οποίες επίσης έγιναν εφηδιαστικά. Σχετικά, ο Δήμος Νέας Μύρνης επισημαίνει ότι ο τερματισμός του στήρου κομματικού εναγκαλισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος θέλεται ως στόχος των αλλαγών, δεν αποτελεί απλώς αντικείμενο της τεχνικής του εκλογικού συστήματος, αλλά έκφραση της δημοκρατικής αναμόρφωσης του πολιτικού συστήματος. Σημειώνει εξάλλου ότι κάθε αλλαγή στο σύστημα εκλογής των δημοτικών αρχών δεν μπορεί να παραγνωρίζει τις επιπτώσεις στην πραγματική λειτουργία των ΟΤΑ και δεν μπορεί να συντελεστεί χωρίς τη σύμπραξη και τη συμφωνία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων της Ελλάδος. Ταυτόχρονα, η αναμενόμενη το έτος 2014 περαιτέρω μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και την κάλυψη των υπηρετικών αμοιβών των ΟΤΑ κατά 1,9% όπως και των επενδυτικών σχεδιασμών κατά 53% αποτελεί επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα για τη δράση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έρχεται άλλωστε να προσθεθεί στις ήδη από το έτος 2010 σημειωθήσεις αρνητικές ευάρωστες οικονομικές εξελίξεις. Να επισημάνουμε εδώ ότι αυτή η πρωτοφανή συρρήκνωση του απόρροπου θεσμού δεν απειλεί μόνο τον ίδιο, αλλά οικονομία και αντικειμενικά και την ανάταξη της οικονομίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει ότι για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης δεν αρκεί η αριθμητική μείωση των μεγεθών των δημοσίων δαπανών, αλλά πως απαραίτητη είναι κυρίως η ευρύτερη δυνατή κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, όπως και αναμόρφωση των δομών του κράτους με περισσότερη και ουσιαστικότερη αποκέντρωση στην αυτοδιοίκηση. Εκτός από τις προαναφερόμενες δυνατές οικονομικές εξελίξεις, ο Δήμος Δελφίνης θεωρεί αναγκαίο να υπογραμμίσει ο Χιπάρα, ο οποίος αναμένεται να επιφέρει εξίσου αρνητικές επιπτώσεις στην λειτουργία των ΟΤΑ και την ολοκληρωμένη άσκηση του κοινωνικού του ρόλου, είναι οπωσδήποτε και οι σημειώμενες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου. Μεταξύ άλλων, ως προς την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Ο Δήμος Νέας Μύρνης συμμερίζεται την πεποίθηση της κοινής γνώμης ότι στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, ο συστηματικός σχεδιασμός και ο αποτελεσματικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μεταξύ άλλων και αυτών της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτελούν στοιχείο εξορθολογισμού της οικονομικής κατάστασης του κράτους. Θεωρεί ωστόσο ότι αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επιβολής πλέον γραφειοκρατικών διαδικασιών, όπως αυτές οι οποίες καθιερώθηκαν πρόσφατα για την κατάρτιση και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, πιέζοντας ασφυκτικά την λειτουργία και επιβαρύνοντας την αποτελεσματικότητά τους. Σημειώνει εξάλλου ότι αυτές οι διαδικασίες δεν μπορούν να φύγουν την ουσία της διοικητικής αποτέλεσης του θεσμού, η οποία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και προϊόν ταυτόχρονων κινητοποιήσεων των πολιτών για τον εκδημοκρατισμό στην οργάνωση και τη λειτουργία του πολιτεύματος. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Νέας Μύρνης στο οικονομικό του 2014 συνολικού ύψους 43.521.496,09 ευρώ περίπου καταρτίστηκε στο πλαίσιο των περίπλοκων οικονομικών, κοινωνικών και διοικητικών συνθηκών, οι οποίες εκτίθεται ανωτέρω. Με σταθερή κατεύθυνση και την ειδική αύξηση των δημοτικών κενών και των εισφορών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και μειωμένος κατά περίπου 8.386.707 ευρώ, εν σχέση με αυτό το 2013, ο προϋπολογισμός του 2014 αντιπροσωπεύει την επιλογή, όπως και τη συστηματική προσπάθεια του Δήμου μας να εργαστεί εντατικά και υπό οποιασδήποτε περιστάσεις υπέρ της κοινωνικής συνοχής και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής της πόλης. Για το σκοπό αυτό επιδιώκει να αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους χώρους. Αυτή η επιλογή υποστηρίζεται από το πραγματικό ενδιαφέρον και καθοδηγείται από τις πραγματικές ανάγκες της συντηρητικής πλειοψηφίας των πολιτών.
οι οποίοι προσδοκούν και αξιώνουν από το Δήμο να εγκρίνει την αποτελεσματικότητά του για την αντιμετώπιση των συνοπειών της οικονομικής κρίσης. Κάθε επιδιωκόμενη διαίρεση της κοινωνίας προερχόμενη από την πολιτική εκμετάλλευση αυτών των συνοπειών, όπως και των προβλημάτων, τα οποία αυτές είναι δυνατόν να επιφέρουν στη λειτουργία του Δήμου, δεν συνιστά σχέδια εναλλακτικής πολιτικής στις συνθήκες κρίσης, αλλά επικίνδυνη υπονόμευση του κοινωνικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι υπό τις παρούσες έκτακτες περιστάσεις υπάρχουν αντικειμενικά και πρέπει να αξιοποιηθούν τα περιθώρια ώστε όλες οι πτέρυγες του Δημοτικού Συμβουλίου με υποδομητικό και πνευματία συνένεσης να συμβάλλουν στην ικανοποίηση αυτών των κοινωνικών αναγκών προσδοκιών. Στο υποχρήσει σχέδιο προϋπολογισμού 2 είναι τα βασικά μεγέθη, τα οποία εκφράζουν τον κοινωνικό προσανατολισμό της οικονομικής πολιτικής του Δήμου κατά το έτος 2014. Το πρώτο βασικό μέγεθος είναι η στήριξη των κοινωνικών δομών στους τομείς της πρόνοιας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Το δεύτερο βασικό στοιχείο του προϋπολογισμού συνίσταται στο γεγονός ότι τόσο κατά το τρέφο, όσο και κατά το 2014 ολόκληρο σχεδόν το πρόγραμμα των τεχνικών έργων του Δήμου μας βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε αυτό το πρόγραμμα ενσωματώνεται η μακρόχρονη προσπάθειά του να συμβάλλει με πρακτικό τρόπο στην υλοποίηση των στόχων για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της Νέας Μύρνης. Ενδεικτικά σημειώνεται η εξέλιξη μερικών από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα, τα οποία προβούνται από το Δήμο και υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό του 2014, αλλά και από το ΕΣΠΑ και από την Περιφέρεια Αττικής. Είναι η ανάπλαση της περιοχής των Λουτών, προϋπολογισμού 1.650.000, η κατασκευή παιδικού σταθμού στις συνόπειες προϋπολογισμού 2.300, νέο πολυτήνα μαθητικό κέντρο του Δήμου Νέας Μύρνης προϋπολογισμού 17.850.000, ανάπλαση της ορθολογών ομήρων και παλαιολόγου προϋπολογισμού 2.350, ανάπλαση της πλατείας της Σωστόμου προϋπολογισμού 2.800, βελτίωση και ανακατασκευή πρωτοδικού άξονα οδό Αιγαίου προϋπολογισμού 1.850, κατασκευή αγωγών ομπλίων περιοχής Ελευθερίου Βενιζέλου, Κοραή και Σοφούλη 2.750, κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου και 10 αίθουσες στο σχολικό συγκρότημα Κομιτείας προϋπολογισμού 2.300, προσθήκη 2 αίθουσών και έτσι απολαμβάνουν χρήστον στο σχολικό συγκρότημα Μιστράκης προϋπολογισμού 1.090, κατασκευή πράσινου δώματος στο πρώτο δημοτικό προϋπολογισμού 199.000, κατασκευή πράσινου δώματος στο τέταρτο λύκειο προϋπολογισμού 183, παρεμβάσεις της οικονόμησης ενέργειας σε κλειστά με τα δημοτικά κτίρια προϋπολογισμού 300.000, προμήθεια διοκτηζόμενων κάδων απορριβάτων και αντιστοιχτών γερμανών προϋπολογισμού 222.000. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός του έτους 2014 είναι ο τελευταίος της τρέχουσας δημοτικής περίοδου, η οποία υπήρξε και η συντομότερη στη μεταπολιτευτική διαδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή η δημοτική περίοδος χαρακτηρίστηκε, όπως είναι γνωστό, από τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες προωθήθηκαν από το πρόγραμμα Καλλικράτης, αλλά και καθορίστηκαν από τις έκτακτες συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Είναι προφανές ότι θα καταγραφεί ως μία από τις πλέον σύνθετες και δύσκολες περιόδους στη δράση του θεσμού, αλλά και ταυτόχρονα ως μία από τις πλέον σημαντικές για την ανάδειξη και την εμπέδωση του κοινωνικού ρόλου στη συντήρηση των πολιτών. Ενώ στο Δημοτικό Εκλογών προς αρχούς Μαΐου απευθύνουμε πρόσκληση προς όλες τις δημοτικές παρατάξεις για την υπέρβαση των τεχνικών διαπροσωπικών γραμμών, οι οποίες παρεμποδίζουν την αναγκαία σύνθεση των διαφορετικών ιδεών ως όφελος της ανάπτυξης προοπτικής της Νέας Μύρνης και της συμβολής του θεσμού στην υπέρβαση της οικονομικής κρίσης. Ο Δήμος μας επαναλαμβάνει εξάλλου με την ευκαιρία της συνεδρής συζήτηση την ετοιμότητά του να ενισχύσει περαιτέρω την ποικιλό μορφή δράση της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως της νεολαίας, για να εγγυηθεί τον αμετακίνητο προσανατολισμό του σε έργο αλληλεγγύης και συνολικής συμμετοχής. Ευχαριστώ. Θα ανοίξουμε τα κάποια ερωτήσεις και μετά θα απαντηθούν οι ερωτήσεις και μετά θα ανοίξουμε τα κάποια ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ναι, Αλέξη, ας αρχίσουμε, εγώ θα γράφω το Αλέξη. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει σε σχέση με το συγκριτικό το οποίο διάβασα ότι μας δεν το είχαμε. Θα μας ενδιαφέρει κάτι χρονιά, το είχαμε.
συγκινητικό μου εισήγηση ήταν προς το Πάντα υπάρχει ένα συγκινητικό του εμπορευμού, παραλύει. Αυτό είναι το εισηγητικό της οικονομικής επιτροπής που θέλουμε να το σχολείο. Θέλω να το ολοκληρώσω και θα το αναλύσω. Υπάρχει ένα συγκινητικό κάθε φορά, το οποίο αναλύει και την πολιτική ζωιστοποθεσία της Δημοτικής Αρχής και τους λόγους για τους οποίους βάζει τους στόχους που βάζει. Φέτος δεν υπήρχε. Άλλη ερώτηση που έχω να κάνω έχει σχέση με την επιχορήγηση για πιστοδοσία των υπαλλήλων του ΚΕΠ, η οποία επίσης μηδενίστηκε πάλι. Το 12-14 μηδενίστηκε πάλι. Προσπάθησα. Θα τελειώσει τη σιγά. Ο κύριος Στιάτος. Πάμε. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Δήμαρχε. Εδώ βλέπω ότι δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι λεπτομέρεια όμως. Θέλω να ρωτήσω στις συνεδρίες του Οικονομικής Επιτροπής. Βλέπω ότι ήταν παρόντες και λέτε ότι απουσίαζαν λόγω κολλήματος ο κ. Τσιάδης και η κυρία Κασίμου. Και να μου απαντήσετε. Εγώ πρέπει να πω ότι δεν ήταν παρόν ο κ. Κουτελάκης, αριθμό. Ήταν παρόν στη συνεδρίαση. Έμαθα ότι είχε μία κόλλημα σε ένα δικαστήριο. Ήταν παρόν. Ο Κουτελάκης ήταν σε ένα δικαστήριο, δεν θα ρωτήσω πολύ. Αλλά πώς. Όχι. Επειδή είναι σαν ένα πρόεδρο τη οικονομική. Με συγχωρείτε. Πήρε όμω τηλέφωνο να ρωτήσω. Πήρε όμω τηλέφωνο και είπε και ανακοινώθηκε πω όλα τα μέλη τη επιτροπή εκεί ότι συμφωνεί με τον προπονητή. Άρα ήταν ο Σύπαρον. Ήταν ο Σύπαρον. Δεύτερο. Θέλω να ρωτήσω στον προϋπολογισμό που μας έχετε φέρει, ειδικά στον απολογισμό του 2013, έχουμε στοιχεία μέχρι τον Ιούλιο του 2013, μέχρι τον Ιούλιο. Γνωρίζω πολύ καλά ότι έπρεπε μέχρι τον Ιούλιο, και από εκεί πέρα να συντάξετε τον προϋπολογισμό, διότι έτσι ήταν αυτή τη φορά οι διεκτήρες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και όχι μόνο. Βλέπω λοιπόν ότι στις 30 Ιουλίου, με βάση τα δικά σας στοιχεία, λέτε ότι είχατε έσοδα 26, να το πω χοντρικά, 26,5 εκατομμύρια, έσοδα 26,5 εκατομμύρια και έξοδα 14 εκατομμύρια. Δηλαδή στο ταμείο στις 30 Ιουλίου πρέπει να είχατε, στο ταμείο του Δήμου, στο δικό μας ταμείο έτσι, πρέπει να είχατε 12,5 εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι. Αυτό το εξτρέ, αυτό το εξτρέ της τράπεζας, όλη την ώρα έχουμε εδώ διάφορα εξτρέ και μας τα κουνάνε διάφορα. Το έχετε, μπορείτε να μας το φέρετε. Διότι εδώ μας καλείτε να υπερψηφίσουμε ένα προϋπολογισμό χωρίς να μας φέρετε τα στοιχεία. Δηλαδή, μας λέτε στα στοιχεία και εμείς καλοπροαίρετα να δεχτούμε. Δεν έχω κανένα λόγο να τα αμφισβητήσω. Αλλά πώς είναι δυνατόν να δεχτούμε ότι είχατε στοιχεία, ότι είχατε, με συγχωρείτε, 12,5 εκατομμύρια στο ταμείο στις 30 Ιουλίου 2012-2013, χωρίς να μας έχετε φέρει το περιβόητο εξτρέμ. Και μας καλείτε να ψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό που μας έχουν τα συγκεκριμένα στοιχεία. Αγαπητοί, ερωτήσω. Κυρία Πάμε στα έξοδα, σας ενδιαφέρει έξοδα. Εγώ έχω ένα μικρόφωνο. Στη σελίδα 17, σελίδα 15, στο βολικό 6142-0016, Δημήτρη, παρακολουθείς. Εργασίες. Για ξαναπέστε πάλι το κωδικό, κυρία Κασημέρη. Σελίδα 15, αυτή δεν θα έρθει μέσα. Είναι μια κατουσία. 1-42-0-16. Εργασίες. Αποτίμηση αναγκών και σύνταξη τεχών, δημοπράτηση για την ποιοτική. Συμπλήρωση όμως εσκή, γιατί είναι κομμένο. Δεν ξέρω τι λέει. Είναι στο 30, ναι. 62-61-42. Κωδικός. Είχε 73.800 το 13. Έχουμε φτάσει 68.525. Μπορεί να μου εξηγήσει τι θα πει αυτό. Προσέξτε το κύριο Σταθερνίκα.
Οι οποίοι μας έχουν στείλει, για να διαβάσουμε μερικές συμβούλες, νομίζω ότι στο επόμενο συμβούλιο θα το πει.
Ναι, όμως εδώ σήμερα συζητάμε τον υπολογισμό. Αυτή έπρεπε να την έχουμε στα χέρια μας από καιρό. Και όλα αυτά τα χρόνια την είχαμε πάντοτε αρκετές μέρες πριν από τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός θα τον αγωθούν αγώνια του. Συμβουλεύει Γενάρη ή τέλος Δεκέμβρη, τώρα ψηφίστηκε Νοέμβρη. Είχαν εκδοθεί στο για την υπηρέσεω του προϋπολογισμού. Συγχωρείτε κύριε Διευθυντά, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η κυρία των ορφωτών λογιστών την περασμένη φορά μας είχε διαβεβαιώσει ότι μέσα σε μία εβδομάδα το πολύ 10 μέρες και υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Θα στείλει και την έκθεση από τον λογιστό. Στο 10 μέρες την έστειλε ακριβώς όπως είναι γνώμης πριν στις 40 μέρες από την ψήφιση του σχολιασμού. Ένα μήνα. Ένα μήνα από την ψήφιση του σχολιασμού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει στο Δήμο αυτή η έκθεση από τον λογιστό. Σαφώς και υπάρχει. Και γιατί δεν την έχουμε στα χέρια μας σήμερα. Όχι και έχω κι άλλη μία. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, εδώ για να κύψει στο Δήμο ένα μεγάλο θέμα το οποίο συζητάτε, η ρίση του Ερμαρότο, ανακαστρίμαστε τους καφενέδες. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο προϊστάμενο. Αισθάνεται ότι έχει ως υπηρεσιακός, ως καθήλυν υπηρεσιακός παράγοντας και αρμόδιος παράγοντας κάποια ευθύνη για το σκάνδαλο αυτό της υπεξαίρεσης ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω υπεξαίρεση, παίρνω τη λέξη μου πίσω, του ελλείμματος που παρουσιάστηκε στο Δήμο από τις αρμοδιές δραστηριότητες. Η κυρία Δελιάκη, και μετά η κυρία Δελιάκη. Ξεκινώντας από τα έσοδα, παρατηρώ με τα λίγα οικονομικά που ξέρω ότι έχουμε μεγάλες αποκλίσεις των ποσών που είχαμε προϋπολογίσει ότι θα εισπράξουμε μέχρι τα ποσά που έχουμε εισπράξει. Και αυτό μου δημιουργεί μια μεγάλη απορία. Προκύπτει από έλλειψη πολιτικής βούλησης να εισπράξουμε, από έλλειψη ανεπάρκεια εισπρακτικών μηχανισμών και από τα δύο, από το κάτι άλλο, θα ήθελα μια απάντηση και θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Ξεκινώντας από τα έσοδα, στο κωδικό 0413001 έχουμε δικαιώματα από διάθεση τάφων κριετούς ταφής, 200.000 προϋπολογιστέντα, εισπράκτηκαν 89.000 και μετά προβλέπουμε για το επόμενο έτος 120.000. Πώς προκύπτει και εισπράκτηκαν λίγα, αλλά και πώς προκύπτει ότι θα εισπράξουμε λιγότερο ποσό τώρα. Πηγαίνοντας στο κωδικό 0514001 που μιλάει για λοιπούς φόρους και βέβαια δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτοί οι λοιποί φόροι οι οποίοι αναφέρονται σε ένα μεγάλο ποσό, 120.000, οι οποίοι εισπράττονται από αυτούς 0 και η πρόβλεψή μας είναι 20.000 για το 14. Δηλαδή, πώς από το 120 που λέγαμε ότι θα εισπράξουμε, τώρα λένε ότι θα εισπράξουν 20. Τους άλλους 100, ας πούμε, γιατί δεν μπορούμε τώρα και δεν τους προβλέπουμε. Επίσης, στην ίδια σελίδα, στο κωδικό 1115001, που μιλάει για προσκύνωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων, είχαμε ένα προϋπολογισμό 600.000. Φάνηκε ότι δεν προσκυρώθηκε τίποτα, γιατί έχουμε εισπραχθεί τα 0. Και μετά προβλέπουμε ότι θα εισπράξουμε 100.000. Πάλι από το 600 προβλέπουμε 100. Μα οι προσκυρώσεις είναι βάσει του σχεδίου πόλεως. Δηλαδή, γιατί δεν τις έχουμε κάνει τις προσκυρώσεις. Δεν θέλαμε να τις κάνουμε. Τι πρόβλημα υπήρξε. Και από το 600.000, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, φτάνουμε μετά στο 0. Στο κωδικό 4214, επιστροφή εν γέννη χρημάτων, αναφερόμαστε σε 6 εκατομμύρια. Πάρα πολύ μεγάλο ποσό, μετά αυτό χάνεται, μηδενίζεται. Αυτά σχετικά με τα έσοδα. Αυτά όμως δημιουργούν ένα προβληματισμό για να μην ξαναπάρω τον λόγο στις τοποθετήσεις, γιατί νομίζω ότι όλο μαζί μπορώ να το κλείσω τώρα το θέμα, ότι είναι μεγάλες οι αποκλήσεις στα προϋπολογιστέντα, καταλήγοντας στα εισπρακτέντα, πράγμα το οποίο καθιστά τον προϋπολογισμό όχι ρεαλιστικό. Και με βάση το παρατηρητήριο,
αναφέρεται πάρα πολύ έντονα στο θέμα της ρεαλιστικότητας του προϋπολογισμού. Δηλαδή θεωρώ ότι αν το παρατηρητήριο που τώρα ξεκινά με καθαρά, ας πούμε, συμβουλευτικό έτσι, τρόπο και χαρακτήρα, αν ήταν περισσότερο δεσμευτικό, μπορεί και να μην μας το παίρνανε. Και πηγαίνοντας στα έξοδα, έχω να αναφέρω τα εξής. Στον κωδικό δαπάνες 607 για δαπάνες εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού είχαμε προβλέψει 7.000 ευρώ, χαλάσαμε μόνο 180, ενώ ξέρουμε ότι το θέμα επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού είναι πολύ βασικό και τώρα προβλέπουμε 3.000, δηλαδή το μειώνουμε. Υπάρχουν πράγματα όμως ίσως δεν θα έπρεπε να μειώθουν. Στον κωδικό 67.15.001 του πολιτιστικού οργανισμού είχαμε προβλέψει 1.300.000. Διαθέσαμε μόνο 500.000. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, όμως κάναμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, θεωρώ. Μπράβο, Βαγγέλη. Και τώρα, ως τον Ιούλιο. Και τώρα προβλέπουμε 1.200. Φέρνουμε τον Ιούλιο τα στοιχεία που κοιτάζετε. Ωραία, να σας πω κάτι. Και τότε να σας πω κάτι, πώς μπορούμε. Πώς μπορούμε, ναι, μπορεί να λέει μέχρι πότε είναι, αλλά εμείς πώς θα κάνουμε, θα το ανάβουμε για να δούμε το συνολικό, δηλαδή πώς θα το ψηφίσουμε, αφού έχουμε εικόνα μέχρι τον Ιούλιο. Προπολογισμός είναι ένα προπολογισμός τώρα. Ναι, αλλά θα πρέπει δηλαδή αυτά να τα εκδίδουμε μέχρι τον Ιούλιο σαν ποσά. Ναι, αλλά δεν μπορούμε όμως η απολογιστική, μα είναι πούσουλα για τον προϋπολογισμό. Τι γίνεται διαφορετικά, δηλαδή αν δεν ξέρεις τι έχεις εισπράξει, εκτός τώρα αν μετά τον Ιούλιο ας πούμε καζώσουμε και εισπράξουμε όλα αυτά που μας προστάνε και καθόμαστε τόσους μήνες. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο τώρα όμως να εισπράξουμε. Και πάλι εδώ, βλέπω στα ενίκια πιστώματα, στο 61-42-2019, είχαμε προβλέψει 300.000, ξαναπροβλέπουμε 300.000, έχουμε δώσει τις 160, φαίνεται τα υπόλοιπα είναι για το υπόλοιπο διάστημα πάλι. Και θα ήθελα να ρωτήσω και για την αγορά ακινήτου πλαστήρα και σάνεων, τι απέγινε αυτό το πράγμα, γιατί πολλά πράγματα τα ακούμε και μετά δεν τα ξανακούμε και θα ήθελα να ακούσω τι γίνονται αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε την κυρία Δαρζέτα και μετά την κυρία Παπαδοπούλου. Είστε το πρώτο, κυρία Βελιάρη. Θέλω να αρχίσω να ρωτήσω στο κομμάτι των εισόδων. Βλέπω έναν κωδικό το 13-23-0005 που προήρχε από κάτω 102 που στα προηγούμενα ήταν τελικός και τώρα για το 2014 έχω 407-0002. Είναι αυτό ακριβώς. Για πες το κωδικό, 13-23-005 επιχορήγης από κάθε πάνω 102. Εκδίδυθηκε το πρόγραμμα, οπότε για αυτό το λόγο φαίνεται αυτή η απόκληση. Βλέπω πιο πάνω μου επιχορήγηση ως διασυντήρηση και επισκευής κωδικών κτηρίων 0. Και το συγκρίνω με τα έξοδα στις τεχνικές υπηρεσίες. Με συγχωρείτε, μια στιγμή να το βρω. Προσθήκες με 2 επισών, 6-9 οδού Θράκης με 3.000. Νομίζω αυτά είναι από το πρώτο που προσθήκες στον επισόν, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να μου πείτε πώς σχετίζονται αυτά τα πράγματα. Η επισκορήγηση ως βλέπω στα έσοδα για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων είναι 0. Και δεν νομίζω να αναστοχεία στην εντύπωση που έχω κάνει. Και από την άλλη στα έξοδα το συγκρίνω και βλέπω ότι τις αίθουσες των σχολείων, ας πούμε καλά, πρώτο και δέκατο δημοτικό στην Κοραή, έχουμε πάλι 0 για το 2014. Αλλά πιο πάνω, έχει το ένα το δημοτικό Θράκη, είναι 1.000. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει θέμα, έτσι. Ναι, υπάρχει πρόβλημα για το νόσο, γιατί αυτά στο τεχνικό πρόγραμμα είναι το πρόβλημα και στο έξοδο. Υπάρχει παράληψη, εδώ πρέπει να το δούμε. Μισό λεπτό, αν θέλετε. Ναι. Ναι, κανονικά όμως πρέπει να το έχουμε συγκεκριμένο. Έχει γίνει λάθος. Ναι.
Αυτό το που έχετε είναι και εισπράξαμε για αυτό το λόγο έχετε στρέα δευνόμου από το λόγο. Έπρεπε να συμπεριληφθεί όμως το προϋπολογιζόμενο, όπως και πιο κάτω, πάλι στα έσοδα θα παραπέμψω, που έχουμε έκτοτε ένα το δημοτικό σχολείο προγραμματική, όσο έχουμε βάλει κωδικό με ένα ευρώ ενεργοποίηση κωδικού, και κατασκευή πάλι και αυτό πραγματοποιούμε πρώτα και μετά το δημοτικό μηδέν. Έχει τελειώσει. Στα προϋπολογιζόμενα δεν πρέπει να περάσει. Να κάνω και μια άλλη ερώτηση σχετικά με το ΕΣΠΑ. Εμείς νομίζω προφού είχαμε το κομμωτήριο από το ΕΣΠΑ, δηλαδή ένας στόχος μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό στα έσοδα, κωδικό με απορρόφηση ΕΣΠΑ, έχουμε δώσει και μια παράθεση στο ΕΣΠΑ, με έπρεπε 14. Απορρόφηση κομμωτήριο από ΕΣΠΑ δεν βλέπω μέσα στα έσοδα. Γιατί δεν το έχεις περιλάβει. Έχει 2 εκατομμύρια, έχετε δίκιο, έχει στα έξοδα 2 εκατομμύρια. Στα έσοδα όμως, στα έσοδα δεν το βλέπω. Στα προϋπολογισμένα, στα βεβαιωμένα, τα λεφτά τα οποία έχουν διαρκεί και έχουν πληρωθεί είναι στα 1,9. Είναι τον Οκτώβριο, δεν είναι στα 1,9. Όχι, δεν λέω ότι την πληρώθηκε. Λέω ότι λέω το εξής, ότι έχουμε δώσει μια... Δεν το βλέπω μέσα στα έσοδα, σε ποιο κωδικό το έχετε. Έχω πολλά έσοδα. Ναι. Το έσοδο είναι το 13, 23, 03. Α, να πεις κάτι, με συγχωρείτε. Και κάτι άλλο τεχνικό θέλω να ρωτήσω. Βλέπω πάλι στις τεχνικές υπηρεσίες πολλούς κωδικούς με μηδέν. Για παράδειγμα, ας πούμε, βλέπω ρήμανση μελέτης δοκιματικού σχεδιασμού συνόπης, ρήμανση μελέτης ενδυγειακού, εκπόνηση στατικής μελέτης παιδικού σταθμού συνόπης, είναι όλα μηδενικά. Πιο κάτω όμως βλέπω ότι για την κατασκευή του παιδικού σταθμού συνόπης της επενδύσης, πάλι μηδέν, για την κατεδάφιση κτηρίου ορθού συνόπης, 24.600. Θα σας παρακαλώ πάρα πολύ να δείξετε το μικρόφωνο γιατί δεν τεράγαμε στα πρακτικά. Κάνε συνολικά τις ερωτήσεις και να σου απαντήσω μετά. Ναι, σχετικά ας πούμε με τη σύνοπη που είναι η εντύπωση σαν το 2000. Άρα δεν στο 14 αυτό μου λέγω. Η κατεδάφιση όμως του κτηρίου περιλαμβάνει και θα προϋπολογιστεί μέσα στο 14 να έχει μπει, έτσι. Έχει μπει η κατεδάφιση. Είναι κωδικό σε 73-31. Δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Θα εμφανίσουμε σαν συνεχιζόμενο, αν δεν πληρωθεί μέχρι το 30. Το δεκάδο τότε θα πάει σαν συνεχιζόμενο το 14. Γι' αυτό το βάλαμε. Δεν είχαμε την βεβαιότητα ότι έχει πληρωθεί. Ναι. Για ασφάλεια το βάλαμε. Και ασφάλεια. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει ας πούμε στην κατασκευή φρατίων υδροσυλλογής, κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων, όμβρια, ύδατα, είναι όλα μηδενικά για τον ίδιο λόγο. Μπορεί κάποια από αυτού να μην έχουν ανατεθεί. Αυτά ας πούμε τα ούτσια. Ναι, αυτά τα οποία δεν έχουν ανατεθεί και δεν είμαστε σίγουροι, δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα κωδικό έστω με ένα ευρώ. Θα έχουμε σαν συνεχιζόμενο ή σαν οφειλόμενα. Με αναμόρφωση θα το φέρουμε. Ναι. Ναι, γιατί δεν έχει την πρώτη αναμόρφωση. Ναι. Πρέπει όλα συνεχιζόμενα, είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν. Έχετε τη δυνατότητα διαδηλώντα κωδικού μηδέν να κάνετε αναμορφώσει. Να τελειώσω όμω. Εάν έχει ανατεθεί, θεωρείται οφειλόμενο σε περίπτωση που δεν έχει ισοτιμή. Ναι. Γιατί δεν ξέρω αν θα ισοτιμή με την ενέργεια 12. Ωραία. Αυτό είναι το μέσο μηδενικό. Στην πρώτη αναμόρφωση λοιπόν που θα έρθει τον Γενάρη, εκεί θα έχουν πάει συνεχιζόμενα σύμφωνα με την κατάσταση της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία θα έχει το αντίστοιχο. Έχουν ανατεθεί όλα αυτά τα μηδενικά που βλέπω τώρα, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Α, δεν το ξέρετε. Ξέρουμε αν έχει δεσμευτεί το ποσό και έχει πει, αλλά δεν ξέρω σε ποιες αν έχουν ανατεθεί μπορείτε, άμα δεν έχουν ανατεθεί με τα μηδενικά, παγώνεται. Θα ανατραπούν, θα γίνει η ανατροπή των καμπανών. Ό,τι έχει δεσμευτεί. Και εκεί πέρα μετά, ή θα πει σαν καινούριο έργο το 14 σε αναμόρφωση, ή θα πει το υπόλοιπο ποσό το οποίο έχει απομείνει από την ανάπτυξη που έχει. Άρα για του δανεικού κωδικού κινείστε δηλαδή. Αυτό έτσι. Και κάτι τελευταίο. Μία κάτι, κάνει την ερώτηση συνολικά για να σου απαντήσω μετά γιατί. Ναι, όχι, παίρνω απαντήσει. Δεν είναι κάτι θέμα, γιατί είναι τεχνικά θέματα περισσότερο. Και λιμανόμαστε γι' αυτό. Κάτι και τα παρελθόντα οικονομικά έτσι. Βλέπω ότι ένα
προκύπτει το παρελθόντα οικονομικά. Βλέπω ότι την προηγούμενη κρίση του 2013 υπήρξε μια, μπορώ να το πω, δυναμική κίνηση του Δήμου και εισπράχθηκαν. Γι' αυτό προκύπτει κάποια πράγματα. Αυτό προκύπτει, πάω στο να ανακεφαλαιώσω περισσότερο. Δηλαδή από έσοδα, για παράδειγμα, παρελθόντων οικονομικών ετών ΦΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. 1.573 εισπράχθηκαν 1.029. Υπάρχει μια κίνηση, έτσι. Βλέπω όμως ότι για το 2014 βάζουμε 802.000 ευρώ. Με το δεδομένο ότι αναφερόμαστε σε παρελθόντα οικονομικά έργα, τα οποία έχουν βεβαιωθεί, δηλαδή έχει μια εικόνα μέχρι τη στιγμή που κάνει τον προϋπολογισμό. Για ποιο λόγο εμφανίζεται τόσο μεγάλο ποσό σαν έσοδο και για το 2014? Όχι, αυτό είναι ευχαριστώ. Κυρία Παναγόπουλου. Μία ερώτηση για την πλατεία του σωστό μου θέλω να κάνω. Αναφέρθηκε ο προϋπολογισμός. Εφόσον, όπως έχω πει και σε παλαιότερο δημοτικό συμβούλιο, έχει αλλάξει η μελέτη της πλατείας του σωστό μου, θέλουμε να ξέρουμε αν και πότε θα έρθει η αναμόρφωση και στον προϋπολογισμό για το συγκεκριμένο έργο. Τελειώσαμε τις ερωτήσεις. Ο κύριος Μπελάκης έχει το λόγο. Δεν θα σε πληρώσει. Ο κύριος Μαρτούσης, ό,τι είναι του διαστή τεχνικό. Στην ερώτηση του κύριου Μαρτή, σε σχέση με τους παιδικούς σταθμούς, την επιχορήγηση πριν και μετά, δηλαδή που εμφανιζόταν παλιότερα, έρχεται από το κράτος μια επιχορήγηση, όπως και συμπληρωματικά αναφέρθηκε και στην πιστοδοσία του κύριου. Οι επιχορηγήσεις των παιδικών σταθμών έχουν καταργηθεί να έρθουν δηλαδή στο διαδρόμο και έρχονται ενσωματωμένες πλέον μέσα στους ΚΑΠ και βεβαίως τραγικά γι' αυτό τις ενσωματώσαν κιόλα ώστε να κρύβονται τα ποσά που είναι για τους παιδικούς σταθμούς και για τις προσωπικές ανάγκες του Δήμου. Αρκεί να σημειώσω ότι τα έσοδα του Δήμου από τους ΚΑΠ το Δεκέμβριο του 2009 ήταν 1.200.000 ευρώ περίπου το μήνα και τώρα είναι 550.000 ευρώ. Αυτή είναι που λέμε το πετσόκομα του 60% μείωση των εσόδων του Δήμου. Αυτό γίνεται και με το κεφτό, για το οποίο μπορεί να έρθει η υποδείξη κάποια συμβολική για δύο-τρεις υπαλλήλους, μπορεί να έρθει στο δεύτερο εξάμεινο, αν και αυτοί δεν θεωρήσουν ότι την έχουν εσωματώσει μέσα στα κέφη, μέσα στους κάρτες. Στην παρατήρηση του κύριου Σπέφτη, που εντάξει, μπορεί να είναι εύλογη, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, όταν μιλάμε για έσοδα, μιλάμε για βεβαιωθέντα έσοδα, όχι για εισπραχθέντα. Αυτό που έχει λοιπόν ω 26 δεν είναι εισπραχθέντα έσοδα, είναι βεβαιωθέντα έσοδα. Δηλαδή στην αρχή του κάθε οικονομικού έτου, ο Δήμος υποχρεούται να επαναβεβαιώσει όλα τα έξοδα, τα έσοδα τα οποία θεωρητικά έχει λαμβάνει από διάφορους φορείς. Άρα το 26 είναι μια υποχρεωτική κίνηση του Δήμου για να μπορεί από εκεί και πέρα να εισπράττει. Άρα η στήλη αυτή στα έσοδα αφορά όχι εισπραχθέντα, αλλά επαναβεβαιωθέντα προϋπολογισμού έσοδα. Πάει ο προϋπολογισμός και λέει στην αρχή, τι έχουμε γράψει ότι θα πάρω από τα παρελθόντα έτη, 5 εκατομμύρια, το βεβαιώνω, σαν να το εισέπραξα. Βεβαίως, δεν το έχω εισπράξει, δεν είναι εισπραχθέντα, είναι βεβαιωθέντα. Άρα, μην παρασυρθούμε από το 26, 26 εκατομμύρια δεν πήγαν στο ταμείο του Δήμου, το πρώτο εξάμεινο πήγαν κάτι λιγότερο από τα 14 εκατομμύρια. Όσα έχουμε έξοδα, δεν θυμάμαι πόσα έχουμε έξοδα, έχουμε 3 εκατομμύρια περισσότερα έσοδα από ό,τι είχαμε έξοδα μέχρι τις 30 Εβδόμου του 2013. Διευκρινίζω, η στήλη σε ό,τι αφορά τα έξοδα είναι η δεύτερη, είναι τα πραγματοποιηθέντα έξοδα, τι ξοδέψαμε, τι πληρώσαμε, όχι τι θα πληρώσουμε, ενώ η δεύτερη στήλη στα έσοδα είναι αυτά που βεβαιώνονται συμβολικά από την αρχή του χρόνου για να ανοίξει ο προϋπολογισμός και να τρέξει. Άρα δεν έχουμε μία διαφορά, όπως ευλόγως εμφανίζεται, το 12 εκατομμύριο. Η διαφορά τι έχουμε και τι δεν έχουμε φαίνεται από τα τρίμηνα και για να σας την περιγράψω κιόλας, μέχρι τις 30 Εβδόμου η διαφορά των εισπραχθέντων εσόδων με τα πραγματοποιηθέντα έξοδα σε πραγματικές τιμές είναι περίπου τα 2,5 εκατομμύρια περισσότερα τα έσοδα από τα έξοδα μέχρι τις 30 Εβδόμου του 2013. Και αυτό για την ασφάλεια του ακριβούς ποσού μπορεί κάποιος να το δει στο τέλος του προϋπολογισμού από το χρηματικό υπόλοιπο. Δηλαδή το χρηματικό υπόλοιπο στις 30 Δεκάτου του 2012 ήταν 4.772.000. Και το χρηματικό υπόλοιπο, δηλαδή χρήματα στην τράπεζα κυρωμένα, στις 30 Εβδόμου του 2013
ήταν 7.149.000. Η διαφορά από το 4.700 ως το 7% είναι η διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του Δήμου, υπέρ των εσόδων, περισσότερα έσοδα από ό,τι έξοδα για το πρώτο εφτάμινο της λειτουργίας της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου. Πώς βεβαιώνεται αυτό, κύριε Φιντελάκη, να πείτε. Συγγνώμη, πώς βεβαιώνεται αυτό, με ποιο έγγραφο, με ποιο εξτρέμε, για βεβαίως. Για να μπορέσει, συμφωνώ μαζί σας, 7,5 εκατομμύρια. Για 7 εκατομμύρια στις 30 εβδόμου, δηλαδή με ομιλία που αναφέρει ως ενδεικτική ο προϋπολογισμός για την καταγραφή της κίνησης, είναι 7.149.715 και αυτό βεβαιώνεται από το εξτρέ της αντίστοιχης ημέρας στην αντίστοιχη τράπεζα που είναι στην ταμιακή υπηρεσία του Δήμου και που εδόθη στην οικονομική υπηρεσία προκειμένου να το εγγράψει στον προϋπολογισμό, γιατί δεν είναι λογιστικό χρήμα, είναι πραγματικό χρήμα. Το αν το έχει ο Δημήτρης μαζί του, μπορεί να το έχει, κοιτάξτε το εξτρέ της τράπεζας. Αν δεν το έχει, δεν ξέρω, την επόμενη φορά μπορεί να κατατεθεί το εξτρέ της τράπεζας Europa την ημερομηνία 30/7/2013, όπου θα διακριβωθεί μαζί με την προθεσμιακή κατάθεση του Δήμου ίσως 3,5 εκατομμυρίων, δηλαδή ο λογαριασμός του ταμιευτηρίου, είναι ο προθεσμιακός λογαριασμός στις 31 Ιουλίου του 2013, μας δίνει το ποσό του διαθέσιμου χρήματος του Δήμου στην τράπεζα, 7.149.000. Θα παρακαλέσω αν μπορούμε να το. Βεβαίως είναι και να ασφαλεί και αύριο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να ήταν εδώ. Δεν έχει τράπεζα αυτό. Και για να μπορέσουμε και εμείς καλοκαίρι να το. Εγώ σας το λέω με την έννοια ότι είναι αυτό και δεσμεύομαι, όχι να φέρω το έγγραφο που είναι στη διάθεσή σας, αλλά ότι είναι αυτό το ποσό που θα προκύψει από το έγγραφο που θα πάρετε στα χέρια σας και που βρίσκεται από τότε στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Κυρία Κασιμέρη, ερώτησε κάτι για τον Οικομηδίας, γιατί 68.000 για μια τόσο μεγάλη μελέτη, για μια τόσα πολλά λεφτά για μια μελέτη, η παρέμβαση που κάνει ο Δήμος προκειμένου να στείλει στον νόσο όλες τις σχετικές μελέτες, προκειμένου να δημοκρατήσει ως ένα έργο σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ, πάνω δύο έργα, περίπου του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας, δηλαδή έργα 3 εκατομμυρίων όπως είπε ο Δήμαρχος. Μόνο το ένα είναι 2.300, το διορθώνω. Άρα, όποιος ξέρει από μελέτες, που οι μελέτες πάντα υπολογίζονται θεωρητικώς από το 5 έως 8% του προϋπολογισμού ενός έργου, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μεγάλο το ποσό, αλλά ακριβώς είναι πολύ περιοριστικό το ποσό με το οποίο προσπαθούμε και με εξωτερικούς συνεργάτες να παίξουμε αυτές τις μελέτες για να υπερπιστούν στο θέμα μας αυτά τα χρήματα. Έχει ένα δίκιο. Συγγνώμη, εγώ δεν έχω σχέση με μελέτες καθόλου πλημμυρίες. Γι' αυτό το λέω. Και μου φάνηκαν πολλά. Ναι, λέω λοιπόν ότι η μελέτη για να δείτε αν είναι πολύ λίγα αντιστοιχεί ανάλογα το ύψος του έργου από 5-6% μέχρι 7-8-9% του προϋπολογισμού ενός έργου. Αυτό προσπαθώ να πω. Άρα στα 3,5 εκατομμύρια που είναι τα έργα τα οποία υποστηρίζουμε στον νόσο με αυτές μας τις συγκεκριματικές αθέρες μελέτες, είναι πάρα πολύ μικρό ποσό για το σύνολο αυτής της μεγάλης επένδυσης ελευθερωμενευτικής και υποστηρικτικής βοήθειας. Και θα ήθελα να σας συμπληρώσω ακριβώς με τα θέματα του πολυδύναμου αθλητικού κέντρου της Νέας Μύρνης, όπου η προεκτιμόμενη βάση του νόμου και όχι βάση δικής μας άποψης, η προεκτιμόμενη αμοιβή μελέτης για ένα έργο το 15 εκατομμυρίων σε ΦΠΑ, αφήνω το ΦΠΑ, λέω του έργου 15 εκατομμυρίων ευρώ, εάν την υπολογίσετε με 5-6%, επειδή ακριβώς είναι μεγάλο το έργο και πέφτει το ποσοστό της μελέτης, θα δείτε, εμείς κάτσαμε και κάναμε υπολογισμό με τις τεχνικές υπηρεσίες. Αν αναθέταμε μία μελέτη, θα έπρεπε να το υπολογίσουμε στο 1.580.000 ευρώ, επί του οποίου θα παίρναμε μία έκπτωση, έστω και 30%, 40% και 50%, και θα οδηγούμαστε σε μία μελέτη πολυδύναμου αθλητικού κέντρου, η οποία θα κυβέρνονταν βάσει τιμών αγοράς μετά την έκπτωση, μεταξύ 600.000 και 700.000 ευρώ. Και εμείς προσπαθούμε μέσα από τις παρατηρήσεις που κάνατε να φτιάξουμε μία μελέτη για ένα έργο 15 εκατομμυρίων χωρίς να ξεπεράσουμε αν είναι δυνατόν 200.000 ευρώ. Πράγμα που δεν έχει γίνει ποτέ και πουθενά. Όπως αντιστοίχω, η μελέτη για ένα έργο των 2.800.000 του υπολογισμού που ήταν ο προϋπολογισμός της πλατείας
το ισοστό που σβήρωσης έγινε με 35.000 ευρώ από το Δήμο. Με 35.000 ευρώ κάνουμε μια μελέτη ενός έργου 2 εκατομμύρια προϋπολογισμού 2.800.000. Αν το πηγαίναμε με άλλο τρόπο, θα ξεπερνάγαμε τις 120 με 130.000 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση μετά την έκπτωση. Ο κ. Κουπάς, για μια ακόμα φορά, θα το επιτρέψω ακόμα και το δεν θέλω να μείνω, ο κ. Μακούσης το εξήγησε, η υποχρέωση της παρουσίασης της έκθεσης των ορκωτών ελεκτών, της τελικής έκθεσης, η οποία συμφώνω στον νόμο δίδεται στους δημοτικούς συμβούλους, δίδεται 30-40 μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, μετά την έγκριση του ισολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάθε χρόνο την είχαμε αρχές Νοεμβρίου στα κέντρα. Είχαμε αρχές Νοεμβρίου, την είχαμε στις αρχές Νοεμβρίου όταν. Ότι υποχρεώνεται βάσει νόμου θα είναι όλες οι διατάξεις, κύριε Στέφανο, να σου πω στην απαντητική επιστολή μας προς την περιφέρεια που μας ζητάει μετά την καταγγελία σας απόψεις επί του θέματος, επικαλούμαστε όλη την νομοθεσία η οποία οδηγεί με ασφάλεια στη διατύπωση ότι αυτή η έκθεση δίδεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τίθεται σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ρήτρα εμπιστευτικότητας, ο νόμος το λέει, δεν λέω την άποψή μου, με ρήτρα εμπιστευτικότητας, διότι είναι οι παρατηρήσεις μετά τη συζήτηση που γίνεται και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβούλου, που γίνονται κατά τη διάρκεια της συζήτησης του ισολογισμού, οφείλουν να λάβουν υπόψη τους αν είναι ουσιαστικές και αν τις κρίνονται και να τις περιλάβουν στην αναλυτική τους έκθεση, η οποία έχει ρήτρα εμπιστευτικότητας και παρόλα αυτά όμως και βάσει του νόμου τίθεται σε γνώση τελεία, όχι συζήτηση, απόφαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης θα πρέπει να σας πω επαφωμή αυτής της συζήτησης περί του ισολογισμού, ο ισολογισμός έχει ψηφιστεί εξαιρετικά κανονικά και θα μου επιτρέψετε επίσης να σας πω ότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, και αυτό είναι γνωστό, ότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία και επισυνάπτουμε στην απαντητική μας επιστολή προς την περιφέρεια που μας ζητάει απόψεις, κανένας δημοτικός σύμβουλος δεν σχολιάζει ο καλός ή κακός. Λέω ότι λέει η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, ότι κανένας δημοτικός σύμβουλος, ούτε αρχικός παράταξης και μόνο με αυτό το γεγονός αυτής της ιδιότητας, δεν δικαιούται να κάνει προσφυγές κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να κάνει κάθε πολίτης της πόλης και αν επιχειρηματολογήσει ότι έχει ειδικό ένομο συμφέρον, όχι εκ της ιδιότητάς του, αλλά εκ της ιδιότητας του πολίτη. Αν συμβαίνει δηλαδή, αν κάτι τον αφορά, αν γίνεται κάποια παρανομία στο σπίτι του, στην ιδιοκτησία του, μπροστά στο σπίτι του, στα χρέη, στις υποχρεώσεις, δεν μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι, δεν έχουν το δικαίωμα να στρέφονται κατά των αποφάσεων που έχουν πάρθει με νομότυπο τρόπο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό λέμε και στην απαντητική μας επιστολή, αφού αναλυτικά απαντάμε στο θέμα που έθεσε ο κ. Κούπας και που μπορεί να τεθεί σε γνώση όπου συναντέλθει να το ζητήσει από το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου και να τεθεί υπόψη την αναλυτική μας. Προσέξτε, η κυρία Δελιάνη σωστά παρατηρεί κάποια πράγματα. Σωστά τα παρατηρεί. Είχαμε ένα προϋπολογισμό μέχρι πέρσι που είπαμε, μας δόθηκε ευκαιρία και την προηγούμενη φορά να το πούμε και να το πούμε και φωναχτά, ότι είχε στοιχεία πραγματικότητας. Ότι φουσκώναμε τα έσοδα για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατό περισσότερους ανοιχτούς κωδικούς. Αυτό κατ' εμέ και κατά το παρελθόν ήταν σωστό. Για το παρατηρητήριο δεν είναι σωστό. Από τη στιγμή που αποφασίζει κάτι το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι κυρία Φόγκανο να κάνει ό,τι θέλει. Να μην το ιδρύνει, να το ιδρύνει. Σήμερα λοιπόν που είμαστε όλοι στη μέγενη του παρατηρητήριου, έρχεται και λέει: δεν θέλω να κάνετε τόσο φουσκωμένου προϋπολογισμού, να του κάνετε πιο ρεαλιστικού. Άρα λοιπόν, μέχρι πέρσι, επειδή βάζαμε αρκετά έξοδα, που είχαμε την πρόνοια να μην τα πραγματοποιούμε όλα, αλλά μόνο εκείνα τα οποία ήταν απαραίτητα και όρημα, αλλά δεν εκτελείται το συνόλο. Ήμασταν υποχρεωμένοι να βάλουμε έσοδα σε κάποιους περισσότερα του αναμενόμενου.
Σήμερα προσδιορίζουμε τον προϋπολογισμό μας σε ρεαλιστικότερα επίπεδα. Δηλαδή φεύγουμε από τα 50-51 εκατομμύρια και προσδιορίζουμε στα 42 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε δραστικά, αποτελεσματικά, ουσιαστικά αυτή το φούσκωμα που είχαμε μέχρι τότε σε κάποιους κωδικούς εσόδων. Π.χ. στις πρασιές. Αυτό που λέει προσκύρωση τάδε είναι πρασιές. Κάποτε βάζαμε 3 εκατομμύρια ευρώ για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Τώρα βάζουμε 600.000 πέρσι. Τώρα βάζουμε 100.000 φέτος. Μπορεί να μην σπράξουμε τίποτα. Αυτό δεν είναι σχέδιο πόλης. Μην το μπερδέψουμε. Και είπε η κυρία Τελιγιάννη κάτι, στο διευκρινίζω, δεν αφορά σχέδιο πόλης, αφορά όποιο ιδιοκτήτη έχει πρασιά και θέλει να χτίσει πολυκατοικία, έρχεται και αγοράζει από το Δήμο υποχρεωτικά, για το Δήμο υποχρεωτικά να του δώσει, την πρασιά που είναι μπροστά στο σπίτι και πληρωτική. Δεν χτίζονται πια πολυκατοικίες στην Νέα Σμύρνη, έχουμε 0 έσοδα από το 13, γιατί κανένας από όσους έχουν πρασιά μη προσκυρωμένοι δεν ήρθε να ζητήσει αυτή του την πρασιά. Δεν θέλω να πω τώρα, είναι δευτερεύοντα θέματα τα έξοδα επιμόρφωσης υπαλλήλων. Μπορεί να είναι περισσότερα από τα 180 ευρώ και να έχουν στέλνουν για επιμόρφωση υπαλλήλων. Που ζητάνε σεμινάρια, που στέλνουμε και ενημερώσεις για να πηγαίνουν σε σεμινάρια, να βελτιώνουν την επιστημονική τους κατά το δυνατόν αδειότητα. Μπορεί να το δουν απολογιστικά στο τέλος Δεκεμβρίου αυτό το νούμερο να είναι ουσιαστικά μεγαλύτερο από αυτό που εμφανίζεται τώρα 200 ευρώ, ας πούμε. Προφανώς αφορά κάποιον υπάλληλο σε ένα σεμινάριο, στο τέλος του χρόνου μπορεί να δείτε 2.000 ευρώ. Αλλά επειδή εκτιμούμε σε ένα πιο μαζεμένο προϋπολογισμό ότι δεν θα φτάσουμε τα 6.000 που είχαμε πέρσι, το περιορίσαμε στα 3. Μια παρουσιαστή ανάγκη δεν θα κοπεί, κυρία Δελγιάννη. Εκτιμώ από κανέναν υπάλληλο τη δυνατότητα να πάει σε σεμινάριο να εκμόρφωθεί. Ακόμα δεν θα βρεθούμε σε αναμόρφωση αυτού του κονδυλίου στη μέση του επόμενου έτους κτλ. Προσήθεια, κύριε Πρόεδρε. Στο θέμα του πολιτιστικού, νομίζω και στα παρεμφερή θέματα που αφορούν όχι μόνο το πολιτιστικό, αλλά αφορούν και το κέντρο κοινωνικής προστασίας, θα δείτε ότι οι επιχορηγήσεις που εμφανίζονται ότι έχει λάβει είναι σχεδόν οι μισές, περίπου στο μισό, από όσοι προβλέπονται να λάβουν αυτά τα νομικά κόσμα μέσα στο 2013, θα τις λάβουν όλες. Δηλαδή, σας λέω από τώρα που είμαστε στις 18 Νοέμβρη με πρόβλεψη 31 Δεκεμβρίου, ότι και ο πολιτιστικός οργανισμός θα λάβει τουλάχιστον το 1.200, για να το πω το 1.300, αλλά σίγουρα το 1.200, το 1.300 που είναι εγγεγραμμένο, και σίγουρα οι παιδικοί σταθμοί θα πλησιάσουν αν δεν ακουμπήσουν κιόλα την εγγεγραμμένη πίστοσή του για το 2013. Και τελευταίο, να διευκρινίσω σε αυτό, αν δεν έχω ξεχάσει κάτι, το υπάρχει 1 ευρώ για το ΕΚ, το 1 το Δημοτικό Σχολείο, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει το χαρτί. Ο Δήμαρχος. Δεν έχουμε την ενημέρωση αν θα γίνει από τον ΟΣΠ. Το πιθανότερο εξήγηση του Δήμαρχου την προηγούμενη φορά είναι ότι θα είναι εργός. Αν είναι εργός, δεν χρειάζεται ούτε το 1 ευρώ που θα πάρει. Αλλά αφήνουμε ένα κεφάλαιο ανοιχτό. Μήπως τελευταία στιγμή ο ΟΣΚ αποφασίσει να το μεταφέρει στον Δήμο την πίστοση για να το δημοκρατήσει ο Δήμος. Γι' αυτό έχουμε ένα ενδεικτικό άνοιγμα προϋπολογισμού χωρίς να του φορτώσουμε λεφτά και τα στερήσουμε από άλλους κοντινούς και τα στερήσουμε. Ένα σχόλιο στην παρατήρηση την έμπλοκη της κυρίας Παπουδέλη ότι οι όποιες επί του οικονομικού τροποποιήσεις, αλλαγές, συντελεστούν κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης του κομμάτων της πλατείας Χριστουγέννων Συνδέοντες θα αποτυπωθούν υποχρεωτικά στα κατά καιρούς έγγραφα που έρχονται προς έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου των αναθεωρητικών πινάκων του έργου. Αυτά που συνήθως δεν ψηφίζει ο κ. Κούπαλος μόνος, γιατί λέει ότι δεν θα ψηφίζω, κάνω και εγώ τώρα, δεν κάνω παιδί. Μου αρέσει αυτό το κοινό. Θα έρθουν στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες του έργου, από τους οποίους θα καταδεικνύεται και θα έχουν δύο τρεις σίγουρα ανακεφαλαιωτικούς για το έργο, από την οποία θα καταδεικνύεται κατά πόσο οι προβλεπόμενες δαπάνες και προβλεπόμενες επιμετρητικές εργασίες που μπορεί να μην γίνουν ή να γίνουν κάποιες άλλες, για να είναι σε γνώση των δημοτικών συμβούλων τι ακριβώς συντελείται πάνω σε αυτό το έργο με τις αλλαγές που μπορεί να έχουν υπάρξει εντωμεταξύ από την αρχικά προϋπολογιστή σαν μελέτη. Θα αποτυπώνονται και θα είναι υποχρεωτικά σε γνώση. Αλλιώς δεν πληρώνονται τα έργα. Ευχαριστώ τον κύριο Κουτελάκη. Κύριε Μαντούση, το λόγο να. Στην κυρία Γαρσέλα,
Στα παρελθόντα στο 2019, εκεί που υπάρχει μια διαφορά, είναι ότι καταλαβαίνω πως οι παρακαλυπτές απέτυχαν την κοινωνική και την ενίσχυση του νόμου 18-28, καταλαβαίνω 1 εκατομμύριο. Στο 2019. Στα έσοδα. Ναι, μπράβο. Εκεί είχαμε βάλει 1 εκατομμύριο που θα είχε το χωρίσει να πάρει τα παρελθόντα. Μας είχαμε 350. Εγώ δεν είπα για αυτά. Επισημάνω το εξής, ότι πριν λίγες ημέρες,
ψηφίστηκε από το συνολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2016-2020. Για πολλούς αυτό μπορεί να ακούγεται κάτι το οποίο είναι άσχετο με τη σημερινή μας συζήτηση. Όμως είναι ακριβώς ανάποδο. Γιατί συμπληρωματικό είναι αυτό το πλαίσιο που θα καθορίσει τους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών και ίσως και το φετινό. Το λέμε αυτό απαντώντας σε όλους εκείνους που καλλιεργούν αυταπάτες ότι τάχατες μπορεί να υπάρχει ή υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση. Και έχοντας το πίσω μέρος του κεφαλιού τους ότι μπορεί να υπάρχουν φιλολαϊκές νησίδες μέσα στον δικαιώνα των πολιτικών μειγμάτων που θέλουν να εφαρμόσουν οι δύο πόλοι του αστικού μας συστήματος σήμερα, από τη μια η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ με τους διάφορους δορυφόρους τους. Για εμάς όμως όλοι είναι χειριστές του καπιταλιστικού συστήματος και οι εκπρόσωποι μας εδώ πέρα μέσα, οι οποίοι διαρριγνύουν τα αιμάτια τους ότι αφήνουν έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο την πολιτική της προέλευση και τοποθέτηση, με όλους τους τρόπους αποφεύγουν να θέσουν και να τοποθετηθούν στο πραγματικό πρόβλημα που εστιάζεται στην αντίθεση κεφαλαίου εργασίας ή, αν το θέλετε διαφορετικά, της πλουτοκρατίας από τη μια πλευρά και της εργατικής αρχολαϊκών στρωμάτων από την άλλη. Εδώ μέσα λοιπόν καλούμαστε να πάρουμε θέση απέναντι σε ένα εργαλείο, κατά την άποψή μας είναι ταξικό το εργαλείο αυτό, που ονομάζεται προϋπολογισμός και το οποίο εργαλείο μέσω του Καλλικράτη έρχεται με ασφαλτικό τρόπο να εφαρμόσει τις σχετικές πολιτικές επιλογές. Αυτές υπαγορεύονται από τις πολιτικές μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μάστριχτ, της συνθήκης της Λισαβόνας, την υλοποίηση τώρα του προγράμματος Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 και του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου 2013-2020, που το υποστηρίξαν όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις που είναι τραυματοποιημένες. Με το τελευταίο, ανοίγει ο δρόμος για τη γρήγορη χρηματοδότηση των ευρωενωσιακών μονοπωλιακών ομίλων μέσα από τη λαϊκή του λαϊκού εισοδήματος. Προβλέπει στοχευμένες επιδοτήσεις, να το προσέξουμε αυτό γιατί αφορά τον προϋπολογισμό μας, στο κεφάλαιο για επιχειρηματική δράση σε νέα επενδύα υψηλής κερδοφορίας. Και αυτά δεν είναι άλλο όπως είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψηφιακή αγορά, δίκτυα μεταφορών και άλλα. Μέσα από αυτό το πρίσμα, ο προϋπολογισμός του Δήμου μας είναι βαθύτατα ταξικός, βαθύτατα αντιδραστικός, όπως ήταν και οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί που ψηφίστηκαν εδώ πέρα μέσα. Αν αφαιρέσουμε τις κρατικές επιχορηγήσεις που είναι μόλις 8 εκατομμύρια, δηλαδή το 18,52% του προϋπολογισμού, και αν σε αυτά προσθέσουμε τις προσόδους από την ίδια κοινή περιουσία, πάνω από το 80% του προϋπολογισμού μας προέρχεται από τα λαϊκά παράγκια. Είναι ο προϋπολογισμός που αντανακλάει δηλαδή τις απαιτήσεις από την τοπική διοίκηση ως πείματος της κεντρικής πολιτικής. Εκφράζεται δηλαδή αυτό που λέμε εμείς, τη στρατηγική του κεφαλαίου, από τις δυνάμεις εκείνες που στηρίζουν τις πολιτικές του κεφαλαίου. Στην ίδια κατεύθυνση είναι και το επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα. Δεν θεωρούν τυχαίο βεβαίως το γεγονός ότι στη δημοτική αρχή εκφράζονται μαζί με τα κόμματα της κυβέρνησης και τα ανεχόμενα κοινωνιακά κόμματα και τα λεγόμενα κοινωνιακά κόμματα. Αποδεικνύεται αυτό που λέει το ΚΚΕ, ότι με όποιο μείγμα διαχείριση κάνει και ενισχυανό είναι ο φιλελεύθερο, ο στρατηγικός στόχος είναι ο δημόσιος. Μαζί με τα μονοπόλια, την άρρηκτη οικονομία του καπιταλισμού, ενάντια στους εργάτες και το κεντρικό σχεδιασμό του σοσιαλισμού. Γι' αυτό, άσχετα με τις ψηφιμένες διαφωνίες ή ακόμα τις προσωπικές σας αντιρρήσεις που μπορεί να υπάρχουν, αυτό που συμβαίνει είναι η κλήρηση εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου υπηρεσίου δημοσιονομικής στήριξης 2012-2016, όπως λέγει το Υπουργείο της Παρατηρητήριου εδώ πέρα, και του κρατικού προϋπολογισμού και την τοπική διοίκηση. Πέρσι, σας ρωτάμε τι θέση παίρνει η Δημοτική Αρχή και οι άλλες παρατάξεις του Ευρωμονόδρομου για την κινητικότητα, τη διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, για τις απολύσεις, τις μειώσεις μισθών, τις υποχρεωτικές μετατάξεις και την απαγόρευση προσλήψεων δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης έως το 2016, για το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΝΟΤΑ, με αυτό που έχουν την έκθεση εδώ πέρα, που κατευθύνει ακόμα περισσότερο σε τελικές κατευθύνσεις για τις εναλλακτικές σχέσεις εργασίας και την ακόμα μεγαλύτερη βίωση των ΓΑΠ, ΣΑΤΑ και ΕΣΠΑ. Τα εφαρμόσατε όλα, χωρίς καμία αντίρρηση.
Προσπαθήσατε μάλιστα να πείσετε τους εργαζόμενους, τους παιδικούς αθμούς και τους σχολικούς τροχονόμους να προχωρήσουν στη δημιουργία των απαράδεκτων και αντιβαστικών κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων, τους οποίους εκθιάζεται από το καλοκαίρι του 2012. Δηλαδή, και να αποδεχτούν τις απολύσεις τους και να λειτουργήσουν ως άλλος δούλειος ύπος για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των δομών του Δήμου. Ακόμα και εκείνες τις έξυπνες αποφάσεις της ΣΚΕΔΑ που τάκανε θα κλείνατε τους Δήμους το καλοκαίρι και εις άλλες περιόδους, τις καταστρατηγήσατε. Τα παραπάνω που επιβεβαιώνουν την προσφυγική της κατεύθυνση και θέληση προσθέτεται στις κινήσεις που έχετε ήδη προχωρήσει όπως είναι. Η παραχώρηση των όμιλων επιχειρήσεων Σάλλας για να κερδίζει από τα λεγόμενα φθηνά γεύματα, αποκτώντας με τις οδηγίες του προβάδισμα στις κοινωνίες που φέρνει έναντι του ανταγωνισμού. Το φοβερό είναι πως το παρουσιάζεται ως μέρος της κοινωνικής πολιτικής. Το άλλο είναι η παραχώρηση του φωτογράφου Σπόρ και Φιλής, ξανά σε ιδιώτες, αντί να λειτουργήσει ο Δήμος με φθηνό εισιτήριο καλύπτοντας τις πολιτιστικές ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών της πόλης μας. Ειδικά το γεγονός ότι το φέση των 500.000 ευρώ έχει γραφτεί στα αρνητικά της προηγούμενης ιδιωτικοποίησης επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη θέση μας. Ότι πέρσι μειώσατε τα δημοτικά τέλη του Πόλης Πάρκ, που είναι σύνταρο των Κόμπολα, και φέτος αρνηθήκατε να του τα αυξήσετε. Συνδέεται με το γεγονός ότι αρνηθήκατε την πρόταση της λαϊκής εισφύρωσης να μειώσετε τα δημοτικά τέλη της λαϊκής οικογένειας στα μικρά μαγαζιά, αυξάνοντας αντίστοιχα στις τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ και τα πρώτα καταστήματα. Ότι αρνήσατε να καταργηθούν τα τροφιά στους παιδικούς αριθμούς και τους προπολιτιακούς να είναι δωρεάν για διακοπές για όλες τις λαϊκές οικογένειες και οι άλλες κοινωνικές δομές του Δήμου. Μηδενικές και εκατοικές παροχές για τους παιδικούς αριθμούς, ακόμα και με τον νόμο του 2001, που όλα τα κόμματα πλην κουρκουέ υπερασπίστηκαν, δηλαδή την αποδέσμευση του κράτους και τη μεταφορά τους στους Δήμους. Είσαστε από τις πρώτες δημοτικές αρχές, ανεξάρτητα από το πιο πολιτικό κουτέλι που λέγατε κάθε φορά με το παζόκινο συνασπισμό από την κεφαλή, που είχατε εφαρμόσει όλο το λογικό της συμβάσης του υπήρχαν. Προχωρήσατε ένα βήμα πιο μπροστά, ίσως να λέγαμε για τους εργαζόμενους. Αποδεχτήκατε πριν τις ουδεμονικές του και ΜΚΟ για να φέρουν ακόμα πιο συνεργατικό προσωπικό, αφού οι αμοιβές ήταν πολύ κάτω από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Τώρα, πλασάρετε τις ΚΙΝΣΕΦ. Έχετε ευθύνες για τον κατακαιρματισμό των εργασιακών σχέσεων για την κατάσταση που έχουν περιέλθει οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους. 1 εκατομμύριο ευρώ από τον προϋπολογισμό προβλέπονται για το μέσημα, ο πρόεδρος του οποίου, ο κ. Γουρός, έχει ήδη προαναγγείλει τη δημιουργία αυτή για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δηλαδή, ζεστό χρήμα σε ιδιώτη και να δώσει υποτίθεται λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων. Τα οποία όμως θα φέρουν περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Να λοιπόν πώς συμβάλλετε στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα επισπεύδετε τις διαδικασίες στοχοποίησης ευρύτερων λαϊκών μαζών. Βεβαίως, εμείς δεν εκφραζόμαστε από τη λογική ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να πραγματοποιείται στο επίπεδο της καταναλωτικής και των τύπων. Και επομένως, αυτή τη βάση δεν μηδενίζουμε κάθε προσπάθειά σας, ούτε κάνουμε δίκη προθέσεων. Αυτό που κατά την άποψή μας είναι αρνητικό και δεν θα επιφέρει καμία βελτίωση για τους εργαζόμενους της λαϊκής οικογένειας είναι το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργείτε και στο οποίο είμαστε κάθετα αντίθετοι. Εκεί έχετε ευθύνες, τις οποίες οφείλουμε να αναδεικνύουμε και να πιέσουμε όσο μπορούμε για να προσπάσουμε τα περισσότερα και τα νεκρά θέματα της πόλης μας. Είναι αλήθεια ότι σήμερα η λύση στην εργατική τάξη της λαϊκής οικογένειας περνάει από εκείνον τον δρόμο που απαιτεί ταυτόχρονα έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μονομερή διαγραφή του χρέους και κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Μόνο που βρίσκεται στα αντιπέρα όχθη από τις λύσεις που προτείνετε και τις πολιτικές που ακολουθείτε. Αυτός λοιπόν ο προϋπολογισμός, τη στιγμή που είναι στενά διαμορφωμένος με την κεντρική διοίκηση και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπνέεται από όλη την δραστικότητα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, τον οποίο έχετε καταρτήσει η Δημοτική Αρχή που υπηρετεί τις πολιτικές αυτές. Μεγάλα ποσά που καθορίζονται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος του μονοπωλίου έρχονται μέσω ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων να δοθούν μέσω των Δήμων. Ενδεικτικό είναι ότι μέσω των λεγόμενων ταμείων, πράσινο και άλλα, πέρσι δόθηκε το ποσό των 147.000 για το αυτοματοποιημένο σύστημα ποδηλάτων, το οποίο πήγε σε μία από τις δύο εταιρείες που διαχειρίζονται αυτό το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα. Φέτος προβλέπονται πράσινες αγράψεις σε σχολεία
πάνω από 400.000 ευρώ, όταν ο κωδικός για τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών με το ζόρι περιμένει το ίδιο ποσό. Το πρόβλημα με τους προεφορνηπιακούς σταθμούς θα ενταθεί, αφού ήδη τα κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ μειώθηκαν, οι ολιγόμενες συμβάσεις των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις στους ίδιους και τα παιδιά, θα οξύνει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα των νέων ζευγαριών. Για μας, το πρόβλημα που περιγράφουμε δεν είναι πρόβλημα μόνο του Δήμου μας. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στους Δήμους της Ελλάδας δεν είναι αποτέλεσμα των μνημονίων. Δεν είναι τοπικό ζήτημα. Είναι αποτέλεσμα του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης, της κεντρικής πολιτικής που απαιτούν τα μονοπόλια και εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις 100 κυβερνήσεις, δεξιές και αριστερές. Τα ίδια συμβαίνουν στο Δήμο του Σεντετιέν, του Βερολίνου, του Λεβερκούζε, των περιφερειών στην Ισπανία. Τα ίδια έκανε ο πολιτικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ στην αγαπημένη πολλών Δανία, η λεγόμενη κοκκινοπράσινη συμμαχία, που μέσω των Δήμων τα τελευταία χρόνια απέκτησε χιλιάδες εκπαιδευτικούς, δασκάλους, εργαζόμενους στο αντίστοιχο που έδινε στο σπίτι, στους παιδικούς σταθμούς, στις διοικητικές υπηρεσίες. Συνάδελφοι και συναδέλφους, εσφίλες και φίλοι, είναι ξεκάθαρο ότι η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί και δεν θέλει να αλλάξει ρότα, να λειτουργήσει σε φιλοδαρική κατεύθυνση. Έχει επιλέξει μήνυμα διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης, σε τοπικό επίπεδο βεβαίως, δεν θέλει να συγκρουστεί με τις πολιτικές εφαρμογής της. Στο όνομα της πλειστής διαχείρισης, δεν έχει το σθένος να πάρει άμεσα μέτρα ανακούφιση των εργαζομένων των νεκρών οικογενειών. Και δεν εννοούμε τη διαχείριση της φτώχειας μέσω του κοινωνικού παντοπολίου, του κοινωνικού παντοπολίου κτλ. Που αντικειμενικά έχει ένα κομμουνιστικό χαρακτήρα. Προσαρμόζει όμως συνειδήσεις στην καπιταλιστική πραγματικότητα. Αντίθετα, χρειάζεται να δοθούν περισσότερα στις κοινωνικές δομές, στους παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία, να ενισχυθούν τα δημοτικά ιατρεία, την ώρα που ο αριθμός των ανασφάλιστων μεγαλώνει. Εμείς λέμε εδώ στο χέρι σου, σε όποιον σηκώνεται με ταξική αλληλεγγύη. Με το κεφάλι ψηλά μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν πρέπει ο φόβος που καλλιεργεί μια χούφτα ανθρώπων να κυριεύσει τις μάχες των εργαζομένων, των ανέμων των λαϊκών οικογενειών. Το ΚΚΕ και η παράταξή του που στηρίζει η λαϊκή συσπήρωση καλεί την εργατική τάξη, να συσπηρωθεί μαζί του και να παλέψει για τη μόνη φιλολαϊκή λύση που υπάρχει. Τον δύσκολο μονόδρομο της σύγκρισης με τα μονοπόλια με το πολιτικό και εξεδικαστικό της προσωπικό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα μέτρα που προτείνουμε μπορούν να ανακουφίσουν τις λαϊκές οικογένειες, αλλά δεν δίνουν διέξοδο στο πρόβλημά τους. Χωρίς συσπήρωση και οργάνωση στα συνδικάτα και στις γειτονιές, η λύση των λαϊκών προβλημάτων θα παίρνει παράταση, θα περιμένει τη Δευτέρα παρουσία. Η ανάθεση σε αριστερή ή δεξιά κυβέρνηση ή τοπική αρχή δεν αποτελεί διέξοδο. Αφού δεν αμφισβητεί τη δικτατορία των μονοπωλίων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους πολιτικούς τους εκφραστές. Χρειάζεται να δυναμώσει η Λαϊκή Συμμαχία των Εργατών, των Αυτοαποσχολούμενων, των Γυναικών, των Νέων, της φτωχής αγροτιάς, δηλαδή όλων εκείνων που παράγουν τον πλούτο που μια χούφτα κυφήνες κλέβουν νόμιμα στηριζόμενοι στη δικαιοσύνη του κράτους τους. Τη δικαιοσύνη παρεμπιπτόντος, που ανταποκρινόμενοι θετικά στην ισοκαμία μηνύσεων που έχουν στήσει εργοδότες, εντείνει με τις καταδικαστικές αποφάσεις των εργαζομένων την καταστολή. Εμείς θα παρέψουμε μαζί με τους εργαζόμενους, με το πραγματικά ρεαλιστικό προϋπολογισμό που θα απαντάει στις αλλαγές ανάγκες. Να αξιοποιήσουμε αυτά που έχουν καταφέρει οι εργαζόμενοι με την πάλη τους και να φέρουμε στο πρόσφατο παράδειγμα στη Βούλα, όπου οι οικογένειες, οι λαϊκές οικογένειες, και εκεί πέρα ακόμα στη Βούλα που υπάρχουν τέτοιες, ξεσηκωθήκανε, καταφέραν και να δώσουν την πολιτική του Δήμου και τελικά εφαρμόστηκαν στο δωρεάν τροφία. Εμείς λοιπόν μαζί με τις λαϊκές οικογένειες και τους εργαζόμενους, μαζί με την Επιτροπή Αγώνα εδώ της πόλης μας και θα συμβάλλουμε τα μέγιστα για το δυνάμωμα της Λαϊκής Συμμαχίας για να μπορέσει να δώσει η εργατική τάξη τη λύση μαζί με τους συμμάχους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, είχα σκοπό να μην μιλήσω γιατί κάθε χρόνο λέμε τα ίδια. Είναι μια εκφραστική όλη αυτή η επανάληψη των λεγόμενων από όλες τις πλευρές. Θα πω όμως δύο λόγια. Έτσι για την οικονομία του χρόνου, για να μην κουράζουμε και το σώμα. Γιατί έχουμε και άλλο συμβούλιο μετά στις δύο ώρες. Σωστό. Μέσα στην απόλυτη ύφεση
και μέσα σε όλη αυτή τη μεγάλη κατολίσθηση οικονομικών μεγεθών αξιών και όλη αυτή τη ισοπαίδωση και η ρήμωση των κοινωνικών ομάδων επιχειρείται ένα φιλόδοξο σχέδιο προϋπολογισμού από το 2 Μάρτιο του 2014. Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να προϋπολογίσουμε λιγότερα πράγματα, εφικτά, ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα. Γιατί νομίζω και το θεωρώ, το πιστεύουμε όλοι μας, ότι έχει περάσει η εποχή με τις μεγάλες κουβέντες, φανφάρες, μεγαλοσκομείες, υποσχέσεις, οπότε κουράστηκε και θέλει να πει πια κάποια λόγια. Θέλει να πει πράγματα που τον αφορούν, πολιτικές, οι οποίες θα τον οδηγήσουν στη διέξοδο από τη λύση του προβλήματος. Κοιτάει δηλαδή λίγα λόγια καθαρά και ρεαλιστικά. Χρειάζεται λοιπόν ένα δίκτυο ενίσχυσης του κοινωνικού προσώπου και του προϋπολογισμού μας να είναι αληθινό το πρόσωπό του για να μπορεί να αντιμετωπίσει και να κατευθύνει το σύνολο των απαιτήσεων των δεσμοτών μας. Οφείλουμε να σταθούμε κοντά στους συνδεσμότες μας, έστω και για μία φορά, μέσα σε αυτές τις σοβαρές εποχές που πλήττονται από την οικονομική κρίση, διότι εμείς εδώ είμαστε μαζεμένοι σε έναν όροφο ενός κτηρίου, αλλά η κοινωνία κάπως στενάζει. Θεωρώ ότι ξεχνάμε ότι είμαστε και εμείς μέλη αυτής της κοινωνίας, ερχόμαστε εδώ και κάτι μας πιάνει, θεωρούμε τους εαυτούς μας δεν ξέρω ποιους. Και όταν κατεβαίνουμε στην κοινωνία και συναντάμε τα παιδιά μας, τους φίλους μας, θυμόμαστε τα μεγάλα μας λάθη που θα κάνουμε εδώ, θα κάνουμε κάθε φορά. Πρέπει λοιπόν να βρεθούμε κοντά όχι μόνο στις ευπαθείς ομάδες, αλλά και οι ευπαθείς ομάδες τώρα έχουν γίνει πολλές. Σας λέω από την πλευρά μου ότι το 70% των εμπόρων της πόλης μας κάνονται σε μια κλωστή. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ομάδες ανθρώπων που πριν ένα-δύο χρόνια δεν αντιμετωπίσαν προβλήματα. Τώρα στην κυριολεξία δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους. Επειδή δεν θέλω να τρώω, επειδή δεν έκανα και ερωτήσεις πριν, θα ήθελα η λύση του επαγόντα να κάνω έτσι μια αναφορά, γιατί ίσως δεν ξέρω αν ρωτήθηκε από κάποιο συνάδελφο. Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί μας λέει, η πράξη εφαρμογής της περιοχής Δέρυμα χρεώνεται κάθε χρόνο με 3.570 ευρώ. Δεν έχει γίνει ως ανταγωνισμό και συνεχίζεται και επαναλαμβάνεται στον προϋπολογισμό. Αυτή δεν είναι μια τεχνική εργασία. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πάρουμε μια απόφαση. Επίσης, το πρόβλημα των ανθρώπων, δεν ξέρω αν μπορεί να καταπατήσει ο κ. Σιλίγος, είναι κάποια εκδομή. Έχουν πληρωθεί αυτά στην εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το πρόγραμμα. Έχουν πληρωθεί ο Μήλωνας, έχει πληρωθεί ο Πανιώνιος. Είναι τακτοποιημένα, αλλά δεν ξέρω να ρώτησε κάποιος συνάδελφος, δεν θυμάμαι να ρώτησε. Δεν ρώτησε. Συγγνώμη μπροστά από ταυτόχρονα μέσα στην τοποθέτηση. Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι επειδή έχουμε, κύριε Δήμαρχε, μια κουραστική επανάληψη ενός πλασματικού προϋπολογισμού, έτσι, και λέω πλασματικού, γιατί και ο οποίος εκδήλωνος πανέφερε. Στα λεγόμενά σας είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε πλασματικούς προϋπολογισμούς για να μπορούμε την οικονομία μας. Να φανταστείτε ότι ξεχάσατε τον κωδικό για τις εκλογές. Και μάλιστα αναρωτήθηκα αν είναι δυνατόν να ξεχάσουν τον κωδικό για τις εκλογές, αφού την τάξη της εκλογής μιλάνε. Α, εσύ. Για όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα, εγώ και δεν είμαι για να καταψηφίσω τον κωδικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στέφος, να ετοιμάζεται η κυρία Παπουλέτη και μετά η κυρία Παπουλέτη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Δήμαρχο και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών για τον προϋπολογισμό τον οποίο μας έφεραν σήμερα προς ψήφιση. Γιατί πιστεύω ότι είναι ένας προϋπολογισμός που δείχνει εκ πρώτης όψης ότι υπάρχουν λεφτά στο ταμείο. Υπάρχουν λεφτά. Και θέλω να δώσω εδώ τα συγχαρητήριά μου γιατί αν είχαμε ένα τέτοιο προϋπολογισμό σε μια ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία, αυτό θα σήμαινε αυτόματα ότι, για παράδειγμα, ο εισηγητής, ο κ. Κουτελάκης, που είναι ο αρμόδιος του Δήμαρχος Οικονομικών, είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο οποίος μαζεύει λεφτά και τα μοιράζει στους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας. Όμως εδώ,
τόσο ο κ. Κουτελάκης όσο και η παράταξή σας, κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, δεν είναι επιχειρηματίες, δεν είσαστε επιχειρηματίες. Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με ένα Δήμο, ο οποίος Δήμος η αποστολή του είναι κοινωνική, ανταποδοτική και επενδυτική. Ο Δήμος, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, δεν μπορεί να λειτουργήσει με αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος και την αγορά, όπως λειτουργεί η ελεύθερη αγορά. Θα με ρωτήσετε εύλογα, μα τι θες, θέλεις να έχει παθητικό ο Δήμος, θέλεις να μπει στο στόχαστρο του παρατηρητηρίου και της Τρόικας? Όχι βέβαια. Άλλο ένας Δήμος δεν θέλει να μπει στο παρατηρητήριο και στο στόχαστρο της Τρόικας και να είναι παθητικός. Και άλλο να μαζεύει λεφτά, και το να μαζεύει λεφτά να είναι αυτός ο σκοπός, και αυτά τα λεφτά να μην τα περνάει, να μην τα ανταποδίδει στους δημότες, στους κατοίκους της Νέας Σμύρνης, στους νεοσμυρνιώτες. Γιατί βεβαίως οι κορώνες του τύπου έχω τόσα εκατομμύρια στην τράπεζα, είναι εύκολο να τις λέτε. Όμως δεν έχουν καμία πολιτική αξία όταν αυτά τα χρήματα δεν επιστρέφουν, όπως σας είπα, στους πολίτες, αλλά τα καρπώνεται μια τράπεζα. Αφαντίζουν στην τράπεζα. Και φαντάζομαι ότι δεν λειτουργείται προς όφελος των τραπεζών, προς Θεού. Λειτουργείται προς όφελος των κατοίκων. Τα λέω όλα αυτά γιατί μέσα από μια αναλυτική μελέτη του απολογισμού των εξόδων σας, μέχρι τον Ιούλιο του 2013, αποδεικνύεται ότι από τους κωδικούς για τα έργα δεν έχετε κάνει σχεδόν τίποτα. Μέχρι τον Ιούλιο του 2013. Έξοδα όπως αναφέρονται, μηδέν. Τα μόνα σας έξοδα για το 2013, ξέρετε ποια είναι? Η μισθή των υπαλλήλων, φως, νερό, τηλέφωνο, κοινόπιστα. Σε αυτά είμαστε άψογοι. Το ΙΚΑ βεβαίως. Τα ασφαλιστικά ταμεία, εισφορές. Κάτι ψίχουλα στο κοινωνικό παντοπολείο, γιατί πάλι βγήκαν να ζητήσουν περαισέ από τον κόσμο. Και επίσης και κάτι μερεμέτη. Όπως εργασίες, λέει, αποκατάστασης βαρτότητας περιμετρικής κομμάτιας διαδρομής άμψους. Αυτό έγινε. Ό,τι προβλέφθηκε στον κωδικό, ξοδεύτηκε. Τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο του 2013. Μηδέν, λοιπόν, όπως σας είπα, η κωδική εξόδων σχεδόν μηδέν σε όλα τα έργα. Έργα όπως πεζοδρόμια, τηριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτροφωτισμός κλπ. Δεν έχετε δώσει απολύτως τίποτα, κυρίες και κύριοι, τη συμπολίτευση. Τίποτα. Θέλετε να σας πω συγκεκριμένους κωδικούς, που είναι και στοιχειώδεις. Σας αναφέρω. Διαμόρφωση προσβασιμότητας για αμαία. Προβλέψατε 100.000 το 2013, μηδέν. Διαμορφώσεις νέων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, αυτά που ταλαιπωρούν τους νεοσμυρνιώτες, 200.000 προβλέψατε και πολύ καλά κάνετε. Και τα προβλέψατε, μηδέν έξοδα. Εγκαταστάσεις, με συγχωρείτε, προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ένα σύγχρονο έργο, το οποίο πλέον δεν είναι έργο του μέλλοντος, είναι έργο του παρόντος. Προβλέψατε και καλά κάνατε και προβλέψατε. 280.000 για το 2013, μηδέν. Θέλετε να σας πω κι άλλα, σας πω δύο-τρία. Ανάπλαση οδών Ομήρου Παλαιολόγου, το γνωστό ανέκδοτο. 1,5 εκατομμύριο. Πόσα δώσατε? Μηδέν. Πάμε παρακάτω. Ασφαλτοτάπητες οδών, 300.000. Μηδέν. Κάλυψη μεμονωμένων λάκων, 73.000. Μηδέν. Διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων, 92.500. Μηδέν. Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, τα έξοδα που έκανε η παράταξή σας μέσα στο 2013. Τουλάχιστον μέχρι το 2013, έτσι, γιατί είσαστε υποχρεωμένοι να τα αναγράψετε στον προϋπολογισμό. Γιατί από εκεί και πέρα, μετά δηλαδή το 2013, δεν έχουμε κανένα απολύτως στοιχείο. Το ότι δεν έχουμε τον ισολογισμό του 2012, ακούσαμε προηγουμένως την καινοφανή θεωρία ότι δεν υπάρχει, δεν είμαστε υποχρεωμένοι, δεν είσαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου να μας δώσετε την αναλυτική έκθεση. Είναι μια καινούρια θεωρία την οποία ακούσαμε, η οποία βασίζεται πάνω σε έναν ανύπαρκτο νόμο. Αλλά αυτό, αν θέλετε, θα το κρίνει η αποκεντρωμένη διοίκηση, στην οποία έχω προσφύγει με ένστασή μου, να κρίνει εάν είναι νόμιμο ή όχι, να συζητάμε, να ψηφίζουμε και να εγκρίνουμε ή να απορρίπτουμε έναν ισολογισμό, στον οποίο δεν έχουμε τα στοιχεία από την αναλυτική έκθεση. Αυτό θα το κρίνει η αποκεντρωμένη διοίκηση πολύ σύντομα, τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές. Δεν μας έχετε θέλει τι αιματούσει, ούτε το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων, Αυγούστου,
Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, να δούμε ποιες υποχρεώσεις έχουν γίνει. Δεν έχουμε το Ιούλιο του 2013. Νόμιμο. Νόμιμη δουλειά που κάνετε. Αλλά μας δίνει και αναισθησία. Αυτό δεν είναι απολογισμός, αυτό είναι σίγουρο. Δεν είναι απολογισμός του 2013. Ξέρετε κάτι. Αν θέλετε και κάτι διαφωνείτε, μπορείτε να απαντήσετε μετά. Τρέψτε να συγκεντρώσω τη σκέψη. Αυτή η λογική, βάζω λεφτά στους κωδικούς, δείχνω ότι κάνω δουλειά, ότι είμαι καλός διαχειριστής, διατρέχει τους οικονομικούς ευθύνοντες του Δήμου και στις προηγούμενες χρονιές και στους προηγούμενους προϋπολογισμούς. Γιατί σκέφτεται, ξέρετε, περνάμε μια κρίση, οι άνθρωποι προσπαθούν τέλος πάντων να συμμαζέψουν τα οικονομικά και προσπαθούν τρεις στον λάδι, τρεις στο ξύρι να τα μαζεύουν να μην έχουμε κανένα πρόβλημα του χρόνου. Κι όμως δεν είναι έτσι. Γιατί κάτσα και έψαξα και τους προϋπολογισμούς και του 2011 και του 2012 και του 2010. Στα περισσότερα, στους περισσότερους κωδικούς, έχουμε πάλι μηδέν. Μηδέν. Στους περισσότερους. Όχι σε όλους, στους περισσότερους. Φέτος ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο από το μηδέν. Και ειλικρινά σας το λέω, ότι αν ήμουν σε μια εφημερίδα και μου ζητούσα από τη συντάκτη μου να βάλω ένα τίτλο, θα έλεγα ο προϋπολογισμός του μηδέν. Αν έκανα δημοσιογραφική δουλειά πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε όμως κάτι, όταν δεν κάνουμε κανένα απολύτως έξοδο, τελικά μαζεύουμε λεφτά. Αλλά έτσι όλοι ξέρουμε να κάνουμε οικονομίες. Και εγώ πως την τσέπη μου 20 ευρώ, εάν δεν φάω μετά από εδώ πέρα κάτι, δεν πιω ένα καφέ, δεν πιω ένα ποτό, το βράδυ θα λέω ότι έχω λεφτά. Αλλά έτσι μαζεύουμε τα λεφτά. Σας παρακαλώ, παιδιά μου, σας παρακαλώ. Με αυτή τη λογική λειτουργείτε. Με τη λογική του Τσιγκούνη. Με την οτροπία του Σκρούτζ. Είναι δυνατόν να έρχεστε εδώ, να κομπορημονείτε ότι ο Δήμος μας έχει λεφτά για ένα ολόκληρο χρόνο για να πληρώνει τους μισθούς των υπαλλήλων του Δήμου. Γι' αυτό υπάρχει ο Δήμος. Υπάρχει για να πληρώνει τους μισθούς των υπαλλήλων ή υπάρχει για να ανταποδίδει τα λεφτά τα οποία μαζεύει από τους δημότες και να τα επιστρέφει στους δημότες. Γιατί αν σταθούμε στα στοιχεία σας και έχετε, εγώ θα πω όπως το αναγνώρισα και προηγουμένως, ότι έχετε όντως λεφτά στο ταμείο. Τότε γιατί δεν τα ρίχνετε αυτά τα λεφτά στη μείωση των δημοτικών τελών, και αν δεν θέλετε να τα ρίξετε στη μείωση των δημοτικών τελών, εγώ αναγνωρίζω αυτή τη λογική και άλλωστε, όπως θα θυμάστε, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, και εγώ υπερψήφισα την πρόταση του κ. Δημάρχου να μην μειωθούν, φαντάζομαι προς το παρόν, θα το δούμε αργότερα, τα δημοτικά τέλη. Γιατί δεν κάνετε κάτι άλλο. Γιατί δεν προχωράτε στην ηλεκτροδότηση της πόλης μας μέσα από φωτοβολταϊκά, ώστε να μην έχουμε να πληρώνουμε τη ΔΕΗ. Γιατί δεν προχωράτε ούτε καν στη μόνωση των σχολικών εγκαταστάσεων, όπου και εδώ ακόμα έχετε μηδέν. Μέχρι τον Ιούλιο 2013. Μην μου πείτε μετά τι κάνετε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Λυπάμαι, αλλά δεν έχω στοιχεία να σας αντικρούσω. Εγώ σας αντικρούω με βάση τα δικά σας στοιχεία. Βεβαίως, ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία μου θυμίζει τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος παρόλο και έχει λεφτά στο αποθηματικό, αυτό που τον νοιάζει είναι να πληρώνει τα κοινόχρηστα, το ασανσέρ, να πληρώνει την καθαρίστρια και αν βεβαίως έχει κάποια λόγω παλαιότητας πολυκατοικία προβλήματα, δεν προχωράμε στη μόνωση και σε διάφορες άλλες επιδιορθώσεις, πάμε και τη βάφουμε να καλύψουμε το πρόβλημα. Αυτό κάνει. Η λογική σας, όπως διαπνέεται από τον προϋπολογισμό, είναι μια λογική άντε να βγάλουμε τούτη την άνοιξη, τούτο το καλοκαίρι. Αυτή είναι η λογική σας. Λογική του διαχειριστή της πολυκατοικίας. Και δημιουργείτε, κάνετε βεβαίως, τη δημιουργική λογιστική. Μα θα μου πείτε πάλι, δηλαδή τι θες, να μην κάνουμε προβλέψεις στους κωδικούς, το ακούσαμε και πριν πολύ. Να κάνετε. Αλλά να κάνετε και έργα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όχι μόνο προβλέψεις στους κωδικούς. Να δώσετε επιτέλους μέσα από αυτά τα εργάκια, μικρά εργάκια. Ψωμί σε εργάτες, ψωμί σε μαστόρους, σε 100 οικογένειες, βράδερφε, να κινηθεί έτσι και η αγορά της Νέας Μύρνης. Και μην μου πείτε και το έργο της πλατείας Χρυσοστόμου, γιατί αυτό δεν έχει πληρωθεί, δεν πληρώνεται από τα λεφτά του Ταμείου του Δήμου, πληρώνεται από το ΕΣΠΑ. Βεβαίως, κατά πόσο είναι ανταποδοτικό αυτό το έργο στους δημότες, αυτό δεν το έχουμε καταλάβει όλοι. Μόνο ο κ. Κουτελάκης το έχει καταλάβει. Και ο εργολάβος. Πιστεύω λοιπόν ότι η προτεραιότητά σας είναι η αγωνία σας να δείξετε έργο. Να δείξετε έργο μέσα από αυτούς τους προϋπολογισμούς.
χωρίς όμως τελικά να κάνετε απολύτως τίποτα. Ακόμη και για το 2014, επειδή αναφέρθηκαν προηγουμένως μελέτες, περιλαμβάνεται πάλι και μέσα στο 2014 μελέτες για τα λουτρά. Μελέτες για την ανάπλαση της Ομήρου και της Παλαιολόγου. Αν δεν βαρεθήκατε να γράφετε τα ίδια και τα ίδια. Αυτά όλα κατάντησαν ανέκδοτα. Δεν βαρεθήκατε να τα γράφετε συνέχεια. Και μας ζητάτε να υπερψηφίσουμε λοιπόν έναν ουσιαστικά πλασματικό προϋπολογισμό. Σας ζήτησα προηγουμένως το εξτρέ της τράπεζας για τον Ιούλιο του 2013, όπου υπόθηκε ότι δεν είναι βεβαιοθέντα, δεν είναι εισπραχθέντα, είναι βεβαιοθέντα. Δηλαδή τι βεβαιώνουν αυτά τα στοιχεία, ότι θα τα εισπράξετε, Αφού δεν έχετε στο ταμείο λοιπόν το 10,5 εκατομμύρια και έχετε 7,5, βεβαιώνετε λοιπόν ότι θα τα εισπράξετε. Πώς θα τα εισπράξετε, το ξέρετε ότι θα τα εισπράξετε. Για όλους αυτούς τους λόγους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εκτίμηση την οποία διατυπώνω εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι μιλάμε για έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι προϋπολογισμός βιτρίνα, ένας προϋπολογισμός αντιαναπτυξιακός, αντιδημοτικός και πλασματικός. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να το υπερψηφίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Στέφανο. Το λόγο της κυρία Παπουζέλη και μετά, επειδή αναγκαίωσε την κυρία Δραζέτα, θα μιλήσει ο κύριος Ρακτός, επειδή είναι αρχηγός παραπέτσης. Κύριε Παπουζέλη, έχει το λόγο. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου πραγματοποιείται σε μια συγκυρία όπου κυριαρχούν οι αυταρχικές πολιτικές της κυβέρνησης που καταλύουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και η απειλή νέων πληρών μέτρων που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω εξαθλίωση και απόγνωση. Στη δίνη αυτή τη πολιτική, η αυτοδιοίκηση πλήττεται πάνω. Ας αναλογιστούμε όλοι ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην αυτοδιοίκηση, με τραγική μείωση των κρατικών δαπανών τόσο για το προσωπικό όσο και για τη δημιουργία νέων υποδομών. Με ουσιαστική αφαίρεση του ελέγχου τη εξέλιξη του προϋπολογισμού από του Δήμου, το παρατηρητήριο οικονομική αυτοτέλεια του ΟΝΑΤΑ. Με υποβάθμιση των δημοκρατικών υπουργείων και δυνατοτήτων ελέγχου από τα δημοτικά συμβούλια προ τι δημοτικέ αρχέ μέσα από την εφαρμογή του Καλλιτράκη. Κάτι που θα εντοπίσει το αναμενόμενο νέο εκλογικό σύστημα. Περικοπείται με τη χορηγήση όλων των ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ προκειμένου οι Δήμοι να καταστούν και το θεαθεί για πλεονασματική, με ταυτόχρονη ενίσχυση των πιέσεων και χαρά των δημοτών. Αν το παρατηρητήριο διαπιστώσει αποκλήσεις από τον προϋπολογισμό, θα επιβάλλει περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως μη αναγκαστικές δαπάνες, χρησιμοποιώντας γι' αυτό καθόλου ή κατά μέρος και τη ΣΑΝΑ υποχρεωτικές πολλοτάξεις προσωπικού και αύξηση ιδίων εισόδων, τέλη και τοπικούς φόρους. Πρόκειται προφανώς για την ουσιαστική κατάργηση της αυτοδιοίκησης και τη μετατροπή της σε κρατική υπηρεσία και σε εισπρακτικό καθαρά μηχανισμό. Εμείς θεωρούμε ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του 2014 προβαίνει σε νέες περικοπές και προδίδει απολύσεις. Προβλέπονται νέες περικοπές, οι οποίες προστίθεται στις ήδη τεράστιες μειώσεις κατά 60% που έχουν υποστεί τα έσοδα των Δήμων τελευταία τριετία. Στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών παρεμβάσεων για το έτος 2014, οι δαπάνες προς την αυτοδιοίκηση προβλέπεται να μειωθούν μεσοσταθμικά 15% συνολικά κατά εκατομμύρια ευρώ. Αμφισβητείται η δυνατότητα άσκησης της οποιασδήποτε κοινωνικής πολιτικής, ενώ ακόμα και συγκεκριμένες λειτουργίες υποβαθμίζονται, όπως για παράδειγμα οι παιδικοί σταθμοί, που και στο Δήμο μας υποχρεούνται να λειτουργούν με διμηνύτες. Ήδη στον παράδοσο, την 3/19 του μήνα λήξανε οι δίμηνες συμβάσεις των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, κάτι που είναι εις βάρος των παιδιών της δικής τους ηρεμίας. Ο δρόμος για την πλήρη ιδιωτικοποίηση σχεδόν όλων των υπηρεσιών των ΟΝΤΑ έχει ήδη ανοίξει συνεργασία με το ξένο κεφάλαιο. Οι υπηρεσίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων από την αποκομιδή μέχρι και τελική διάκριση, οι κοινωνικές δομές, οι υπηρεσίες πρασίνου, τροφοδισμού, είναι στο στόχαστρο μεγάλων επενδυτικών συμφερόντων και άλλων ιδιωτών που θέλουν να επενδύσουν σε μια χώρα κατεστραμμένη με πολύ φτωχό εργατικό δυναμικό. Προωθείται χρησιμοποιώντας τους Δήμους ως πιλότο η εγκαθίδρυση ελαστικών σχέσεων εργασίας με μαζικές απολύσεις συμβασιούχων, βίαιες μετατάξεις, εργασιακή εφεδρεία και ταυτόχρονα απαγόρευση πρόσληψης μόνο του προσωπικού. Πολύ σύντομα λοιπόν οι ΟΤΑ θα έχουν πλήρη αδυναμία λειτουργίας τους. Θα μεταβληθούν σε φορείς ενοικίασης προσωπικού ή υπηρεσιών από ιδιώτες σε απλά εξαρτήματα της κεντρικής κυβέρνησης. Το 2014 προβλέπονται νέες περικοπές στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες έρχονται να προσθεθούν στις ήδη τεράστιες μειώσεις
που έχουν υποθεί τα έσοδα των Δήμων τα τελευταία τρία χρόνια, ανοίγοντας τον δρόμο για εργασιακή εφεδρεία και απολύσεις, που το επόμενο διάστημα μπορεί να φτάσουν όπως έχουν ήδη αναφέρει και ξεκαθαρίσει. Με την πλειοψηφία των δημοτικών αρχών, να έχουν υπηρετήσει πιστά το κυρίαρχο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που σήμερα καταραίει και να έχουν αποτελέσει σταθερέ πονά του στι τοπικέ κοινωνίε. Για να καταρθεί ο κόσμος χωρίς πολλά-πολλά τις μνημονιακές πολιτικές, γίνεται εμφανές ότι πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή. Μια αλλαγή που θα δημιουργήσει δήμους, οι οποίοι δεν θα παραδοθούν να μαχητεί στην προσπάθεια της κεντρικής εξουσίας να τους κάνει υποκατάστατα του κράτους και διαχειριστές της μνημονιακής εξαθλίωσης. Μια αλλαγή που θα επιβάλλει διαφάνεια στα οικονομικά των Δήμων και που θα υιοθετήσει ισχυρά πολιτικά μέτωπα διεκδίκησης κόρων και αυτοδιοίκηση. Μία αλλαγή που θα οδηγεί σε δήμους που θα εκφράσουν τους πολίτες και την βούλησή τους για ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και όχι την κυβέρνηση. Μία αλλαγή που θα στρέφει το ανθρώπινο δυναμικό των Δήμων, τις υποδομές και τους όποιους διαθέσιμους χώρους στην κοινωνική πολιτική και στα σχολεία και όχι σε σπάτα και περιττά έργα βιτρίνας όπως η πλατεία Χρυσοστόμου για τις Λίμνες για τη Νέα Σμύρνη. Μία αλλαγή που θα παλέψει μαζί με την κοινωνία για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών και αναπτυξιακών τομέων, δημοτικών ή μη, όπως είναι τα απορρίμματα, νερό, ενέργεια, κοινωνικές υπηρεσίες. Μία αλλαγή που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες του Δήμου για την ενδυνάμωση της κοινωνίας της Νέας Μύρνης για να πάρουν οι πολίτες τα πράγματα στα χέρια τους για την ενεργοποίηση δομών αλληλεγγύης αλλά και προσπαθειών οργάνωσης της οικονομίας με συνεργατικό τρόπο απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις και στις ενεργειακές εργαζομένων. Εμείς θεωρούμε ότι η μόνη λύση είναι η συλλογική αντίδραση και η σύγκρουση με την κυβερνητική πολιτική. Η δημιουργία ενός μετώπου αντίστασης με τους εργαζόμενους, τους δημότες, την κοινωνία ολόκληρη και τη διεκδίκηση όλων των παραπάνω. Θεωρούμε ότι η δημοτική αρχή δεν μπορεί να παραμένει συνένοχη σε αυτή την πολιτική και να την εφαρμόζει πιστά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορεί απλά να δηλώνει στήριξη στους αγώνες των εργαζομένων ή να διαπιστώνει τα αδιέξοδα των πολιτικών αυτών που βάλλονται από την Τρόικα. Ακόμα και η ΕΕΔΕ της μηδαμινής αγωνιστικότητας έχει ζητήσει να μην στέλνουν οι δύο στοιχεία στο παρατηρητήριο. Πόσο λοιπόν είναι αποφασισμένος και ο δημοκρατής να μην συνεδέσει τον έλεγχο ή σε ποιο βαθμό μπορεί να οργανώσει το μέτωπο των εργαζομένων ώστε να μην γίνει καμία απόλυση. Εδώ μπροστά μας μια δημοτική αρχή που έχει ανοιχθεί πεισματικά, ακόμα και να έχει διώξει οτιδήποτε από τα παραπάνω, που απεθάνεται την λογική συμμετοχή, που προσπαθεί κάθε χρόνο να μας πείσει ότι ο ρόλος της ως εκπροσώπου των πολιτών είναι να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί και όχι να συμβάλλει στο να ανατραπούν αυτές τις καταστροφικές πολιτικές. Και σήμερα με τον ξεδοσκολλένο προπολογισμό που φέρνει, παραδέχεται αυτό που εμείς λέγαμε και εκείνοι αρνιόταν από την αρχή της τρέχουσας θητείας, ότι ουσιαστικά ο Δήμος δεν έχει στο υπάρχον πλαίσιο παρά ελάχιστες δυνατότητες να κάνει καινούργιο έργο. Έργα και δράσεις που υποσχόταν από την αρχή της θητείας της, όπως το έλεγα το μήνυμα της Δήμαντα Κοινωνικής Πολιτικής, άλλο ένα για το περιβάλλον, για να βλάψει την ομίλου, να είναι Νέα Σμύρνη, για να κατασκευέ των σχολείων στην Υποβιδία και αλλού, ο προσεισμικός έλεγχος, η αγορά κινήτων, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, πολλά από αυτά δεν πρόκειται να γίνουν. Τα λίγα διαθέσιμα κονδύλια από ελληνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους ξοδεύονται σε ανούσιες και αντινόμενες και δευτερεύουσες σημασίες δράσεις. Για παράδειγμα, η πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης, οι ελληνικές υποδηλάτων, που συχνά δεν είναι ούτε καν αποτέλεσμα δικού μας σχεδιασμού, αλλά είναι ικανοποίηση ειδικών που περιφέρουν στους Δήμους μελέτες copy-paste, όπως εκαποδήλατε και υπόγειικά. Και προφανώς το απόλυτο μπλοκάρισμα κάθε φορά που ζητείται διαφάνεια και διαδικασία ελέγχου και συμμετοχή. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα και την πρόταση που φέραμε σαν δημοτική κίνηση προηγούμενο στο Υπουργό Συμβούλιο για διαχειριστικό έλεγχο στους οργανισμούς του Δήμου σε βάθος μεταλλητίας, υποεγείρε μια σειρά από τεράστιες αντιδράσεις. Σαν δημοτική κίνηση, εμείς δεν παλεύουμε για τον εξορισμό της βάρναξης αυτής της πολιτικής, αλλά για την πλήρη ανατροπή. Ο αγώνας μας είναι αγώνας επαναπροσδιορισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης σε νέες βάσεις, κάτι που θεωρούμε ως πολύ σημαντικό πολιτικό στόχο. Είναι αγώνας στη Νέα Σμύρνη που πρέπει να συναντηθεί με τους αντίστοιχους αγώνες σε κάθε Δήμο για να πάρουν οι πολίτες τα πράγματα στα χέρια τους και να ορίσουν οι ίδιοι τη μοίρα τους. Και για όλους αυτούς τους λόγους δεν μπορούμε παρά να καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και τη συνολική αντίληψη του Δήμου. Αγαπητοί συναδέλφες και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα έπαιρνα τον λόγο να μιλήσω γιατί η τοποθέτηση του συντρόφου του Αλέξη του Μαλέκα κάλυψε απόλυτα από όλα τα προγραμματιστή του σώμα και του πολέμου του αντιπρονικού και του πολιτικού. Επειδή όμως είναι ο τελευταίος
τυχαίνει να είμαστε σύμβουλοι σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Ενδεχομένως μπορεί από εμάς να μην είμαστε στο επόμενο Συμβούλιο. Και επειδή πραγματικά αυτός ο προπολογισμός από τα καλλιτεχνικά του χαρακτηριστικά, σαν τελευταίος προπολογισμός αυτής της τετραετίας, ο οποίος φυσικά δεν αλλάζει στην ουσία και στο κόρυφωμά του στις πολιτικές αρχές μας προηγούμενους, γι' αυτό θα ήθελα να καταγραφεί και η δική μου τοποθέτηση σε σχέση με αυτόν τον προπολογισμό. Μεταφορικά λέω ότι δεν θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό αυτό, όχι γιατί δεν διακρίνουμε ή μας διακρίνει, αν θέλετε, μια στάση απέναντι στους συμβούλους της πλειοψηφίας ότι λείπει η ευαισθησία κτλ. Έχουμε αναγνωρίσει και πιστεύουμε πως άνθρωποι και ευαισθητοί είναι και οι καλλιεργοί και υπονοούν και θέλουν το καλό της πόλης. Θα το ψηφίσουμε όμως γιατί οι άνθρωποι αυτοί, παρόλες τις προσπάθειές μας, οι σύμβουλοι αυτής της πλειοψηφίας, παρόλες τις προσπάθειες και της λαϊκής εισπύρωσης σε αυτήν την τετραετία, δεν μπόρεσαν να αποδεικνύουν έστω και στο ελάχιστο από τον ουδάνιο λόγο της πολιτικής με τον οποίο συνδέονται, που είναι δηλαδή η κυβερνητική και η λαϊκή πολιτική, μια πολιτική που είναι ευρωπαϊκή πολιτική και που η ανατροπή δηλαδή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής σημαίνει και ανατροπή της ευρωπαϊκής πολιτικής. Δηλαδή, ανατροπή της διαχείρισης με άλλο μήνυμα διαχείρισης, όπως ακούστηκε, δεν μπορεί να υπάρξει σε φιλολαϊκή κατεύθυνση. Αν δεν ανατραπεί στο σύνολό της η αντιευρωπαϊκή πολιτική, θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να καθίσουν και τους ευρωπαϊκούς κόμβους και κανείς του δεν πρέπει να ανοίξουν. Λοιπόν, άραγε λοιπόν η έννοια αυτή, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι τρόικα, η Εθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, δεν είναι διάφορα όρια την ευρωπαϊκή πολιτική της οποίας θέλουμε να έχουμε και την ευρωπαϊκή και την προεδρία σε κόμματα, δηλαδή στα κόμματα της αριστεράς και να σπαζόμαστε την ευρωπαϊκή πολιτική και να ζητάμε την ανθρωπή μόνο της εσωτερικής αντιλαϊκής πολιτικής το αποτέλεσμα της είναι άρα λοιπόν αυτός ο υπολογισμός, αγαπητοί συνάδελφοι, και θα ήθελα να είναι αντιμετωπίσει και ο συνάδελφος ο Γιώργος Μουτελάκης να ακούσει αυτά. Γιατί έχουμε διάθεση στο προηγούμενο συμβούλιο για τα θέματα δηλαδή του ισολογισμού, δεν διακρίνεται καθόλου από διεκδικητικό χαρακτήρα, ούτε έχει μια αισιόδοξη, ούτε ένα αισιόδοξο χαρακτήρα στην κατεύθυνση διεκδίκησης και αισιοδοξία ως προς το μέλλον αυτής της πόλης και των κατοίκων της. Είναι γεγονός πως ο προϋπολογισμός αυτός ψηφίζεται σε μια περίοδο που έχει λαϊλακηθεί το εισόδημα της μεγάλης πλειοψηφίας των λαού, του λαού μας, ότι οι άνεργοι είναι ένα και δύο σε κάθε οικογένεια και στις οικογένειες της Νέας Σμύρνης, όπου το εισόδημα έχει λαθωθεί και όπου ο παππούλας θα χάσουμε την ιδιοκτησία μας δεν ήρθε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αλλά από το ίδιο το αστικό σύστημα με την έννοια αυτό που φοβούνται την ιδιοκτησία τους. Βλέπουμε λοιπόν μια αντιστροφή των πραγμάτων, η οποία έχει να κάνει με τη μήτρα αυτή της πολιτικής και τα αποτελέσματά της. Προσπαθήσαμε σε όλη αυτή την τετραετία, πέρα από όσα είπε ο Αλέξης ο Ματής, να φρενάρουμε την εθνική πολιτική, σαν κομμουνιστές σύμβουλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μονάχα με τις παρεμβάσεις μας, τις όσες δυνατές είχαμε μέσα από το Συμβούλιο και με όλες τις ελλείψεις και παραλλήψεις τις δικές μας, αλλά με το να φέρουμε τα προβλήματα της κοινωνίας εκεί που είναι τα προς τους τόπους δουλειάς, στη γειτονιά, στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς, στους τόπους εργασίας. Αυτή η συμβουλή μας νομίζω πως πραγματικά έχει αφυπνίσει το λαό της Νέας Σμύρνης στο σύνολο και όχι μόνο τα λαϊκά στρώματα και τους άνεργους και τους εργαζόμενους τους οποίους κυριαρχηθινόμαστε. Γιατί όλοι είναι θύματα αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Θα ακουστεί τίποτα για τη διεκδίκηση της τοπικής διοίκησης σε σχέση με την κρατική χρηματοδότηση. 20-80 είπα η συνολικότητα και 100 παρήμητος πολίτες, τους κατοίκους της κάθε δημοτικής πόλης και 20-100 το προϋπολογισμό των δημόσιων. Θα διεκδικήσει ο Δήμος μας μαζί με τους άλλους Δήμους αυτό που δικαιούνται. Θα διεκδικήσει δηλαδή να έρθει πραγματικά να έχει δωρεάν παιδικούς σταθμούς. Χωριστροφία, να έχει τη δυνατότητα να μειώσει τα δημοτικά τέλη, να έχει μια τέτοια φιλολογική πολιτική που να κατοφύσει όλα αυτά τα στρώματα που σήμερα έχουν υποστεί αυτή τη συνέπεια σε αυτήν την πολιτική που συμμέτοχος και συνεργός είναι στο βαθμό που υλοποιεί αυτή την πολιτική και ο Δήμος μας, η πλειοψηφία του Δήμου. Στην κατεύθυνση αυτή λοιπόν δεν μπορούμε εμείς πραγματικά να μην τοποθετούμε και να μην πούμε ότι εμείς δεν θα καθίσουμε πολιτικά τρίτα τα πράγματα, δεν έχουμε κανένα αντίπαλο. Αυτά τα οποία μπορεί άλλοι να αποτελούν, αν θέλετε, αιχμές του δώρατός τους για πολιτικές, είναι μακριά από εμάς.
εμάς είναι η πολιτική της ουσίας. Είναι η ζωή του κάθε ανθρώπου, είναι η προσέγγιση της ζωής του κάθε ανθρώπου, του εργαζομένου, του νέου, του άνεργου, του συνταξιούχου, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, του κάθε τμήματος, του ελληνικού τμήματος της κοινωνίας μας, που όλο και πληθαίνουν στην κατεύθυνση, στην αρχική αυτή κατεύθυνση. Ας αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να ζήσουμε την γλώσσα της αλήθειας. Ότι αγωνιστήκαμε στον βαθμό που μπορούσαμε να φρενάρουμε την αντιλαϊκή πολιτική και να υπάρξουν καταστήσεις. Στηρίξαμε κάθε θετική προσπάθεια στις κοινωνικές δομές, στο θέμα των εργασιακών σχέσεων, στο θέμα του περιβάλλοντος, στο θέμα της ανάπτυξης αυτής της πόλης, μονονότι η ιδεολογική μας προσέγγιση είναι τελείως και αφετηριακά και στο τέλος της διαφορετική από αυτή που ασπάζεται η πλειοψηφία του Δήμου και η πόλη της παρατάξης. Σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία αφορούν τους κατοίκους της πόλης μας, που έχουν το φυλαϊκό στοιχείο μέσα, θα συνεχίσουμε να τα υποστηρίζουμε. Θα συνεχίσουμε όμως συνάμα να ανοίγουμε ραγμές στη συνείδηση του κόσμου ότι αυτή η κατάσταση δεν διορθώνεται, αν επιτρέψετε μου, με επιβρίσματα ή με καμουφλάζ. Διορθώνεται μόνο με την ριζική ανατροπή μέσα τη λαϊκής πολιτικής που παράγεται μέσα από τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης και την καπιταλιστική διαχείριση. Και σε αυτή τη διαχείριση, επιτρέψτε μου να πούμε πως είμαστε οι μοναδικοί που διαφέρουμε και σε επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου, μια και η ευρωπαϊκή αντίληψη όλων των υπολείπων παρατάξεων τη μήτρα του καρπού, δηλαδή σε άλλο πείσμα μονάχα διαχείριση, χωρίς να αλλάζει ο τρόπος ανάπτυξης της κοινωνίας σε πιο λαϊκή την εργατική κατεύθυνση. Μπορεί να είναι και ο σύντροφος ο Φρασούλης ενάντια των Ευρωπαϊκών, θα με συμφωνήσουν με άλλους. Θα το πει το ίδιο, το κάθε που και άλλοι, ότι είμαστε πολύ ενάντια. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος στέκεται στις ευάλωτες εργασιακές σχέσεις. Παρά την αγωνία του φιλότυπου του Δήμου στα θέματα των συμβασιούχων, δεν αλλάζει η μορφή απασχόλησης. Είναι ένας προϋπολογισμός που συνεχίζει να βάλει την επιχειρηματικότητα, το κέρδος δηλαδή, μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ένας προϋπολογισμός που εγκαταλείπει τη δημόσια δωρεάν παιδεία. Απομακρύνεται από αυτή, γιατί ελαχιστοποιημένων των εσόδων από την κρατική επιχορήγηση, δυστυχώς πληρώνουν αυτές οι πολιτικές και αυτές οι υπηρεσίες που έχουμε το κόστος αυτής της πολιτικής. Είναι ένας προϋπολογισμός που συνεχώς εξαντικειμένου παρά τα προκαταρκτικά αποθέματα, που εμείς δεν τα θεωρούμε αρνητικό στοιχείο, θετικό είναι να υπάρχουν αποθέματα, αλλά πού χρησιμοποιούνται και σε πού, τι ανάγκες θα καλύψουν ο λόγος. Είναι ένας προϋπολογισμός λοιπόν που αδυνατίζει τις κοινωνικές δομές εξαντικειμένου αφού δεν διεκδικεί αυτά τα οποία θέλουν οι πολίτες. Και στέκεται μόνο στα έσοδά του από τους πολίτες, που είναι βέβαιο πως μέσα από το παρατηρητήριο ή με τις αποκλήσεις θα επιβαρυνθούν ακόμα πιο πολύ παρά την άμυνα που υπήρξε μέχρι σήμερα. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς γνωρίζουμε στο λαό της Νέας Δήμης ότι θα συνεχίσουμε μαζί με αυτόν να αγωνιζόμαστε με τα λάθη, με τις ατέλειές μας, με τις παραλήψεις μας και με όποιες δυνατότητες έχουμε, προκειμένου πραγματικά να κερδίσουμε ακόμα βήματα στην κοινωνική κατεύθυνση, αλλά και να δημιουργηθεί όλη εκείνη η λαϊκή συμμαχία, η συμβόλευση αυτών των δυνάμεων και στο τοπικό επίπεδο, αλλά και σε πανελλαδικό, που θα ανατρέψει αυτή την πολιτική. Προκειμένου να φτάσουμε πραγματικά και σε μια τοπική αυτοδιοίκηση, πάλι που όμως αυτοδιοίκηση έχει εγκλήψει, σε μια τοπική διοίκηση, σε μια κοινωνία που θα διοικείται χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σε μια κατεύθυνση πραγματικά που ο λαός θα είναι αφέντης στα δικαιώματά του και συνεχώς θα τα βελτιώνει. Σας ευχαριστώ με όλα αυτά και καταψηφίζουμε φυσικά τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ τον κύριο Ρετσόλη. Κύριε Αντάρτη, δεν θα έχει λόγο. Και να θυμάται ο κύριος Φαραγούλης και μετά ο κύριος Κούπας. Μετά τον κύριο Κούπα, ο κύριος Σιωβίνος. Υπάρχει μια
μιλάμε για έναν προϋπολογισμό ο οποίος έχει μέτρα μη μείωση στα έσοδα. Μείωση εισόδων από τις χορηγήσεις για τοπικές δαπάνες, μείωση της χορηγήσης για επενδύσεις. Για την άλλη πλευρά έχουμε μέτρα μη προσπαθήματα προς το πόσο προκειμένου να εισπράξει μια περαιτέρω δυναμική, επιδιώξει μια περαιτέρω δυναμική, σημειά με την χρήση της παραγωγής των και μειώσουν οι οποίοι καθ' ό,τι φαίνεται εξακολουθήσουν να υπάρχουν και τα επόμενα έργα. Αυτό που παρατηρώ και αυτό το οποίο θα οδηγήσω να καταψηφίσω τον προϋπολογισμό είναι διότι σε κάποια κομμάτια είναι τα μηδενικά στα έργα που πρέπει να καταλήξεις επαρκής σχετικά με το αν ήταν επιθέτω τα έργα για μένα δεν είναι υπέρ από το δύο. Το μέλλον με το διαδράψιο. Αν δεν ξέρω το κοντισμό, σαφώς πρέπει να υπάρχουν κάποιες πιο ξεκάθαρες τις κατευθύνσεις για το. Οπότε, δεδομένου αυτού του θέματος, θα προσεχώ τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Βεβαιοκύριο, σφαγόμαστε. Νομίζω πως έτσι κι αλλιώς, για αρχή και όπως θα ψηφίσω τον προϋπολογισμό, ξέρω πως έχουμε όλοι οι μεγάλοι καταπροθέσεις. Είναι όμως ένας και αυτός προϋπολογισμός φάρισμα σε έναν δήμο επιχείρηση, ο οποίος απαρτίζεται διαρκώς από τις ανάγκες των δημοτών και των κατοίκων τους. Και τις καλύτερες προθέσεις να έχει ο Δήμος και δεν αφισβητώ καθόλου ούτε το Δήμα, ούτε το Γενικό ούτε το Επιτελείο, το οποίο έγραψε αυτό το προϋπολογισμό. Ξέρουμε όλοι σε πάρα πολύ χρονικό διάστημα μια εντολή από το Υπουργείο, μια εντολή στο Μνημόνιο, θα ζητήσει νέες περικοπές, θα ζητήσει νέες απολύσεις, θα αποπούν νέα, θα αποπούν λογαριασμοί. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα τι κάνουμε, καταθέτουμε ένα προϋπολογισμό για τα μάτια του κόσμου. Πριν ελάχιστο καιρό, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξαν οι συζητήσεις εδώ πέρα μέσα για λογαριασμούς οι οποίοι κόπηκαν, οι οποίοι ήταν φάντασμα, δεν ήταν ακριβώς αυτοί που ήταν. Ήταν για να βοηθήσουν κάποιες ενδεχόμενες περιπτώσεις κάποιον έργο που μπορεί να συνέβαινα κτλ. Κτλ. Συνεπώς, απλά μιλάμε για ένα προϋπολογισμό σε ένα Δήμο, ο οποίος έχει διμηνύτες εργαζόμενους, πενταμηνύτες εργαζόμενους, εργαζόμενους με ΜΚΟ, ένα Δήμο ο οποίος συνέχεια έρχεται και κάνει τεστ σε νέες εργασιακές σχέσεις, που ξέρω πως την επόμενη χρονιά θα αποκτηθούν και άλλοι εργαζόμενοι, που θα ζητηθεί μέσα σε ένα βράδυ όπως έγινε και με τους εργαζόμενους στα σχολεία, τους φύλακες και με την δημοτική αστυνομία σε ένα βράδυ του κεφάλι τους επιπίνακι και όπου θα ειδικοποιηθούν τα πάντα. Φαίνεται από κάθε κουβέντα, όποιος παρακολουθεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βλέπει ότι αυτή τη στιγμή η τοπική αρχή, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι μια μαριονέτα. Είναι ακέφαλη, στην πραγματικότητα όλα όσα συμβαίνουν και έχουν σχέση με το Δήμο είναι πέρα και έξω από αυτό που ονομάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή. Θα ειδικοποιηθούν τα πάντα και το ξέρουν. Οι προφορυπιακοί σταθμοί ζούνε δεν ζούνε, το κοινωνικό κράτος υπάρχει δεν υπάρχει. Δίνεται τεράστια μάχη από ανθρώπους και από προσωπική πρωτοβουλία ανθρώπων και το προσωπικό του μεράκι να υπάρχουν αυτά τα πράγματα, την ίδια στιγμή που ξέρουν ότι ήδη έχουν μοιραστεί τα απορρίμματα. Συνεπώς, όλα αυτά είναι στοιχεία που δείχνουν ότι όπως προϋπολογισμός και ανακατεύει είναι έξω από κάθε ανάγκη οποιασδήποτε προσθέσεις ομάδας ανέργων, απόρων και χαμηλών. Είναι ανάγκη να πούμε όχι στις δομές που φτιάχνει ο περιφερειακός Δήμος. Είναι ανάγκη να πούμε όχι στα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτά μοιράζονται, με τον τρόπο που μοιράζονται, με τη λογική που μοιράζονται αυτά πέρα και έξω από τις ανάγκες τις πραγματικές που έχει ο κόσμος. Είναι ανάγκες οι οποίες
είναι ανάγκες οι οποίες δεν χωράνε στις εντολές καμίας τρόικας και κανενός υπουργείου. Εμείς δεν θα τα ελέγξουμε αυτά. Δεν θέλουμε να διαχειριστούμε τη μιζέρια η οποία ζει, υπάρχει, αναπνέει και κυκλοφορεί στο Δήμο της Νέας Δήμης και σε όλους τους Δήμους μέσα από την επίθεση που δεν είναι εργαζόμενοι. Θέλουμε να αναγκάσουμε την κυβέρνηση και κάθε κρατή αυτής της πολιτικής και για αυτόν τον λόγο θα δώσουμε τη μάχη και την δίνουμε τη μάχη καθημερινά, εγκαλώντας τη Δημοτική Αρχή, προσπαθώντας όταν η Δημοτική Αρχή στρέφει το υποσυμφέρον του πολίτη μαζί της και κατακρίνοντας τη Δημοτική Αρχή όταν αυτή στρέφεται ενάντια στη συμφέροντα της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Εμείς ως πόλη ανάποδα θα δώσουμε τη μάχη στους δρόμους της πόλης μας, πέρα και έξω από διάφορους προϋπολογισμούς, για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων, έξω από τις εντολές του κεφαλαίου των μνημονίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτόν τον λόγο θα πούμε και μια κουβέντα που αξίζει τον κόπο να τη λέμε πιο συχνά. Όταν στο Δήμο και σε κάθε Δήμο καλούν να δώσουν ονόματα, όταν στο Δήμο το δικό μας και σε κάθε Δήμο έρχονται οι λίστες με αυτούς που πρόκειται να απολυθούν με τα χρονοδιαγράμματα της καταστροφής, κάθε φορά φτάνουμε σε ένα σημείο και λέμε ότι αν δεν παδώσουμε θα πούμε φυλακή. Νομίζω πως πια έχει έρθει ο καιρός, εάν θέλουμε να ανατρέψουμε τα πράγματα, εάν θέλουμε να αλλάξουμε τις πολιτικές, να χρειαστεί να πούμε και εμείς στη φυλακή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πραγούλη, το λόγο έχει η κυρία Νάντερ. Ο κύριος Δήμαρχος περιέγραψε την πραγματικότητα. Περικοπές της τάξης του 60% για λειτουργικές δαπάνες και επενδύσεις. Για τις περικοπές των κρατικών επιχορηγήσεων, ακούμε τουλάχιστον την τελευταία διετία. Προσωπικά δεν μπορώ να αποδεχθώ έναν ρόλο για τον Δήμο ως τον ρόλο μάλλον του αδυνάμου, την κοινωνία. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να αποδεχθούν ιδιωτικά τον ρόλο του αδυνάμου. Αντιθέτως, πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν περισσότερα και περισσότερα. Περισσότερα γιατί τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, όπως ήταν τα μηνιανή κύρια, η γραφειοκρατία, η απαξίωση των δημοσίων υπηρεσιών, η υψηλή φορολόγηση, υπερβαίνουν τα στεμματικά του τώρα. Είναι προβλήματα κοινά για όλους τους Έλληνες. Και φυσικά πρέπει οι Δήμοι να μάθουν να ζουν με τα λιγότερα, με αυτά που έχουν. Γι' αυτό θα πρέπει κατά τη γνώμη μου η τοπική αυτοδιοίκηση να διεκδικήσει την αυτονομία της και την ανεξαρτησία της. Πώς? Ένας τρόπος κατά τη γνώμη μου θα ήταν να ασκήσει την αρμοδιότητα εξύπραξης των φόρων. Έτσι και η Δημοτική Αρχή θα ήταν υπόλογη έναντι των δημοτών για κάθε δαπάνη της. Και παράλληλα οι δημότες, οι πολίτες θα γνώριζαν πόσα χρήματα επιστρέφουν σε αυτούς μέσα από έργα, μέσα από υπηρεσίες. Ένας δεύτερος τρόπος θα ήταν να επαναλογιστούν οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως παραδείγματος χάρη μέσα από την αξιοποίηση των κατατόπιων περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, κάτι που θα αποδώσει περισσότερα ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία και η οικονομική έλεγχη αλλά και οι κατευθύνσεις από το Οικονομικό Παρατηρητήριο είναι κατά τη γνώμη μου ευπρόσδεκτες. Ο φετινός μεπολογισμός είναι πράγματι συγκρατημένος, διαπνέεται από μια διάθεση ανυποκλίνων. Οφείλω όμως να πω ότι κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού των προηγουμένων ετών, ουδέποτε άκουσα εγώ παραγωγή από τη Δημοτική Αρχή ότι ο εκάστοτε προϋπολογισμός ήταν πλασματικός ή τεχνικά φουσκωμένος. Αντιθέτως, αυτό που ακούγαμε ήταν ότι ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και εκτελεστέος. Σε κάθε περίπτωση, κρίνω λέγοντας ότι δεν μπορεί να επισημάνει κανείς μέσα από την απολογιστική σύγκριση των στοιχείων στην συζήτηση του Μεσημούργου Συνταγματικού Προϋπολογισμού ότι υπάρχει απόκριση μεταξύ προϋπολογισμένων και επιθέτων ποσότων. Τα έξοδα, όπως φαίνεται, προκειμένου ως επισούσταση στην ιστοδοσία σε πολύ χρησιμοποιητικά έξοδα με τα έργα και ελάχιστα και επιθέτες. Αντίστοιχα, η απόκριση υπάρχει και στα μεταξύ προϋπολογισμένων και Κύριος Κούπας, έχει το λόγο. Μάλιστα, κύριος Σουρωβίτσα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ξεκινήσω φέτος την αγόρευση μου για τον προϋπολογισμό λίγο διαφορετικά από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και
Και τούτο εδώ και εδώ ισχύει εκείνο που λέει ο λαός. Θέλω να γιάσω, αλλά δεν με αφήνει διαβόλη. Και εξηγούμε. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για την αυτοδιοίκηση. Κρίσιμο σταυροδρόμι από πολλές απόψεις. Και διότι επίκειται αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά κυρίως διότι οι μέρες είναι τέτοιες, η εποχή που ζει η πατρίδα είναι τόσο σκληρή, ώστε καλύτερη αυτοδιοίκηση να υπηρετήσει το ρόλο της με διαφορετική πλέον ματιά, άρα και η κριτική δική μας επί του προϋπολογισμού και γενικώς. Επί όλων των δράσεων της αυτοδιοίκησης και θα πρέπει να επανακαθοριστεί, αλλά και οι διεκδικήσεις αυτοδιοίκησης στο σύνολό της θα πρέπει να επανακαθοριστούν. Κατά την άποψή μας, όλα αυτά που λέγονται για το πώς πρέπει να αλλάξει και πώς πρέπει να πορευθεί η αυτοδιοίκηση από εδώ και πέρα ή και πώς έπρεπε μέχρι τώρα, είναι λίγο ουτοπικά. Μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Βρισκόμαστε σε ένα αστικό κοινοβουλευτικό καθεστώς και μέσα από αυτό καλούμεθα να λειτουργήσουμε και ως αυτοδιοίκηση. Και πρώτα απ' όλα, θέλουμε η αυτοδιοίκηση να έχει το βάρος των τοπικών κοινωνιών. Θέλουμε να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο και ευρύτερο ρόλο. Οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης που την παρακολουθώ τα τελευταία 20 χρόνια το ήθελαν πάντοτε, το έλεγαν πάντοτε. Θα πάμε παραπέρα σήμερα, πέρα από τον εκλογικό νόμο, ο οποίος μπορεί να επιφέρει κάποιες στρεβλώσεις, μπορεί όμως και να κινηθεί προς καλύτερες κατευθύνσεις, δεδομένου ότι σήμερα έχουμε μπει σε μια εποχή κυβερνήσεων συμμαχίας, άρα για ποιο λόγο να μην δοκιμάσουμε και μια εποχή συνεργατικότητας στους Δήμους. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι θέλω να πω. Το δεύτερο στοιχείο για μένα είναι σήμερα τι καλύτερα να υπηρετήσει η αυτοδιοίκηση. Προφανώς, κατά την άποψη τη δική μας, κατά τη φιλελεύθερη άποψη, καλύτερα να υπηρετήσει τις κοινωνικές πολιτικές αλλά και τις κοινωνικές δομές κατά προτεραιότητα, αλλά συγχρόνως να μην απεμπολίσει τον όποιο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Όλα αυτά σημαίνουν χρήματα. Χρήματα όμως, πώς θα βρεθούν τη σημερινή εποχή. Ένας τρόπος για να βρεθούν τα χρήματα είναι να γίνουν όλα αυτά που καταγραφούμε κάθε χρόνο. Έλεγχος της πατάρης, έλεγχος κάθε περιττής δαπάνης. Και για να συμβεί αυτό χρειάζονται προτεραιότητες. Και για να μπουν προτεραιότητες πρέπει οι θύνοντες του Δήμου να αναπτύξουν άλλη λογική, άλλη νοοτροπία και βεβαίως θα πρέπει να ξεχάσουν όλα εκείνα τα προηγούμενα με εκείνους τους προϋπολογισμούς που τους λέγαμε αναπτυξιακούς, τους λέγαμε μακρόπνοους, οραματικούς και τέτοια πράγματα. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν όλα αυτά τα παρατηρητήρια που έρχονται, κατά την άποψη δική μας, όπως έχει η αυτοδιοίκηση σήμερα, και δεν μιλάω μόνο για το Δήμο μας, αλλά για την αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, όλα αυτά λοιπόν τα παρατηρητήρια μπορεί να λειτουργήσουν και αρχικά κοινωνική. Χρήματα. Έχω πει εδώ και πολλά χρόνια, από το 2004 που είπα για πρώτη φορά μέσα σε αυτή την αίθουσα, ότι αφού η Νέα Σμύρνη το 2003 ολοκλήρωσε το θυματολόγιο, θα μπορούσε από την επόμενη χρονιά να γίνει μία σύγκριση μεταξύ των δηλωθέντων στη ΔΕΗ τετραγωνικών κάθε σπιτιού και εκείνων που πραγματικά υπάρχουν όπως καταγράφηκαν στο θυματολόγιο. Και είχα πει τότε και το έλεγα και τα επόμενα χρόνια ότι θα δείτε ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Πριν μερικούς μήνες παρακολουθούσα στην τηλεόραση τον Δήμαρχο Ναυπλίου, ο οποίος εφάρμοσε ακριβώς αυτό. Όταν απέτυσε τον και τον Ναύπλιο το κτηματολόγιο, ο Δήμαρχος μπήκε σε αυτή τη λογική. Και έλεγε, επιλέξει ο άνθρωπος, ότι μείωσε τα δημοτικά τέλη κατά 20%, αλλά τα έσοδα του ως Δήμος από δημοτικά τέλη αυξήθηκαν περίπου κατά 50%. Μία πηγή χρημάτων λοιπόν σημαντική θα ήταν αυτή. Αυτή την απεμπολίσατε, κυρίες και κύριοι που διηγείτε το Δήμο 16 τώρα χρόνια. Και την απεμπολίσατε για έναν πολύ απλό λόγο για εσάς. Και για έναν πολύ ουσιαστικό για εμάς. Διότι αυτό είχε πολιτικό κόστος. Αυτό είχε κόστος άμεσο και εσείς δεν ήσασταν σε θέση και δεν θελήσατε ποτέ
να συγκρουστείτε με την λογική εκείνη που λέει ότι οφείλει ο κάθε πολίτης να πληρώνει τους φόρους του σε αυτό που του αναλογεί. Απόλυτα δίκαιο φόρο, αν το πούμε φόρο, απόλυτα δίκαιο δημοτικό τέλος, στη λογική του οποίου δεν μπήκατε ποτέ. Για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα, υπόθηκε και από άλλες πλευρές σήμερα, το λέω χρόνια τώρα, και χρόνια με κατηγορείτε ότι αυτά που λες δεν γίνονται, δεν εφαρμόζονται. Ποιο είναι αυτό? Ήταν ότι θα μπορούσε ο Δήμος να λειτουργήσει με μικρά εργάκια στην πόλη, απαραίτητα έργα, με τη μέθοδο της αυτοεπιστασίας. Θα έδινε δουλειά σε άνεργους υποδόμους της πόλης, θα αύξανε λίγο την κυκλοφορία του χρήματος στο μέτρο των δυνατοτήτων. Αυτό όμως είναι αναπτυξιακό μέτρο. Δεν πήγατε και εκεί λοιπόν με λιγορούσατε χρόνια. Μέχρι που ήρθε στο περασμένο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ ο κύριος Γιαννίτσης, όχι δεξιός, ούτε φιλελεύθερος, κάποια άλλη απόφαση, κάποια άλλη αντίληψη και είπε ακριβώς αυτό. Φέρατε σήμερα, για να περάσουμε στα δικά μας, φέρατε σήμερα ένα προϋπολογισμό για το 2014 που κανείς μας δεν γνωρίζει από ποια δημοτική αρχή και ποιο δήματο θα εφαρμοστεί στο σύνολό. Είναι ένας προϋπολογισμός αναπτωμένος σε σχέση με πέρυσι κατά 15%. Και το μόνο στοιχείο που έχει μέσα και που πλησιάζει λίγο το πραγματικό, αρκετά, πολύ λίγο την πραγματικότητα βλέπετε, είναι το σκέλος που αφορά την μισθοδοσία αλλά και τις προμήθειες. Μόνο αυτά δεν κατεβαίνουν και οι προμήθειες βεβαίως είναι αναγκαίες. Αναγκαίες τις βλέπετε εσείς τώρα. Αν είναι όλες αναγκαίες, εγώ βάζω πάρα πολλά ερωτηματικά. Έχετε στοιχεία μέσα από τον Ιούλιο του 2013 και δεν μας στείλατε ούτε την έκθεση, την αναλυτική έκθεση των ορκωτών λογιστών. Είναι η πρώτη χρονιά που δεν την πήραμε φέτος. Λυπάμαι κύριε Δήμαρχε, το λέω, αλλά ο προϋπολογισμός ο φετινός είναι στο πόδι πολύ περισσότερο από όλες τις άλλες φορές. Παρότι έχετε από τα τελευταία χρόνια και χωρίσει για την Δήμαρχο Οικονομικό, ο προϋπολογισμός αυτός ήρθε έτσι πεταμένο σχήμα πάνω στο τραπέζι. Χρόνια τώρα κάνω κριτική στα στοιχεία του προϋπολογισμού, που δεν έχει κανένα νόημα. Είπαν και προηγούμενοι ομιλητές, είπε ο κύριος Στέφος, έκανε μια σύγκριση σε κάποιους πολιτικούς που έδειχναν μηδέν. Τι να κριτικάρω? Κριτικάρω κάθε χρόνο και προϋπολογισμός, όπως ξέρετε, δείχνει ή δεν δείχνει αξιοπιστία όταν συγκρίνει στα στοιχεία του προηγούμενου χρόνου. Τα προϋπολογιστέντα με τα τελικώς υλοποιηθέντα. Και εδώ λοιπόν, τι στοιχεία να δείξουμε για τα τεχνικά έργα, για τον ηλεκτροφωτισμό, για το πράσινο, πουθενά δεν αντέξει ο προϋπολογισμός. Πουθενά δεν υλοποιήθηκε ούτε το παραμικρό. Κατά τα λοιπά βεβαίως λέτε ότι μας έχουν περισσέψει και κάποια χρήματα. Δεν είμαι σήμερα πρόχειρος λόγω της μη ύπαρξης έκθεσης ορκωτών λογιστών για να απολύψω στον κύριο αντιδήμαρχο όπως του είχα υποσχεθεί ότι παρόλα αυτά ο ισολογισμός του 2012 ελλειμματικός θα έρθει. Ελαφρώς αλλά ελλειμματικός. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου, δεδομένου ότι είναι η τελευταία χρονιά της θητείας αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνω μια αναδρομή γενικώς για την πορεία σας τα 16 αυτά χρόνια στη Δημοτική Αρχή. Όχι, δεν θα κάνω μετρολογία. Εγώ δεν κάνω μετρολογία. Εγώ, αγαπητέ συνάδελφε, είμαι άνθρωπος ο οποίος έχω τη γενναιότητα, θέλω να πιστεύω, να βλέπω και τα καλά, αλλά να καυτηριάζω πολύ περισσότερο, ίσως περισσότερο του δέοντος κάποιες φορές, τις παραλήψεις και τα κακά. Ξεκινήσατε λοιπόν, πήρατε λοιπόν τη δημοτική αυτή αρχή όταν την πήρατε, βασιζόμενοι σε δύο βασικούς, σε δύο ή τρεις βασικούς άξονες πολιτικής σας. Πρώτα την πολιτική των ελεύθερων χώρων, δεύτερον την πολιτική των μεγαλόπνων έργων. Όσον αφορά τους ελεύθερους χώρους, κυρίες και κύριοι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με εκείνο το περιβόητο, την περιβόητη περικοπή
του συντελεστή δόμηση τα πράγματα, επειδή δεν τα διασφαλίσατε εσείς, πήγαν από κακό στο χειρότερο. Πύκνωσαν οι πολυκατοικίες εκείνα τα χρόνια στην Άνω Νέα Σμύρνη. Για τις πρασιές που λέγατε, πολιτική ελεύθερων χώρων είναι και αυτή, για τις πρασιές που λέγατε. Ποιες πρασιές, αυτές τις πρασιές είχατε δώσει καταληκτικές ημερομηνίες, δεν θυμάμαι πότε, και έχουν γεμίσει όλα τα μαγαζιά σε όλους τους δρόμους, δεν λέω μόνο στην Ελευθερία Βενιζέλου, με μόνιμες κατασκευές. Ούτε αυτό το διαφυλάξατε. Είχατε πει ότι θα φτιάξετε δημαρχείο στη Νέα Σμύρνη, 16 χρόνια δεν αξιοθήκατε. Βεβαίως φτιάξατε το άρσος. Σας εγκαλούμε όμως οι σύντροφοί σας της αριστεράς, οι τότε σύντροφοί σας της αριστεράς, ότι το άρσος έγινε ένα βασίλειο και τίποτα άλλο. Ότι τα σύνδεο ένα πάρκο από δάσος που ήταν. Σας το είχαμε πει και εμείς. Ενοποίησατε το χώρο της κεντρικής πλατείας με το άρσος, με την πλατεία Καρύπτου. Σωστά. Και καλώς το κάνετε. Αλλά και εκεί όμως εγκαλείστε για διάφορες αδιαφάνειες, για διαδικασίες αδιαφάνειες. Και όσον αφορά την ανάθεση στον Καράς, αλλά και πολύ περισσότερο στον υπέργειο χώρο της πλατείας Καρύπτου. Όπου και την αρχιτεκτονική μελέτη θα μπορούσατε να την είχατε γλιτώσει, να την είχε πει ο Δήμος εννοώ. Αλλά και πολύ λιγότερο θα έπρεπε να σας είχε κοστίσει. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα λένε κάποιοι ρομαντικοί σαν εμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα λένε τα πούν μερικοί άνθρωποι, σωστά ασπάζονται κιόλας, αλλά εκείνο που μένει τελικά στην πόλη, όπως με κοινικότητα λέτε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας, είναι αυτό που φαίνεται στην πόλη και γι' αυτό μας ψηφίζει ο κόσμος. Δηλαδή, με τη λογική αυτή και με την πολιτική σας αυτή, ενισχύεται αυτό που συνέβη στην πατρίδα όλα αυτά τα χρόνια. Ενισχύεται δηλαδή τη λογική της κατασπατάλησης των πόρων, που μας οδήγησε εν πολλής και στην κατάσταση της σημερινή. Να μιλήσουμε για τι άλλο, να μιλήσουμε για την κοινωνική σας πολιτική. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι για μένα τους παιδικούς σταθμούς όλα τα χρήματα έρχονταν πάντοτε από την κεντρική εξουσία και τους λειτουργούσατε. Φέτος υπήρξαν δομές επιπλέον όσον αφορά το Ιωσιφόβιο που λειτουργήσε πρόσφατα, αλλά τα χρήματα αυτά ήταν του ΕΣΠΑ. Δεν σας ψεύω για το καλά κάνατε. Χρήματα να έρχονται έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ παιδί τα χρόνια αυτά που ζούμε, που να μην μπορεί να φιλοξενηθεί σε παιδικό σταθμό, που να μην μπορεί να είναι αρρωγός στην οικογένειά του ο Δήμος. Όμως γι' αυτό υπάρχουν και άλλες λογικές. Λέτε, ανήκει ο κύριος Δήμαρχος πριν από λίγο, ότι ο παιδικός σταθμός συνόπης θα γίνει και θα κοστίσει τόσο κτλ. Κτλ. Θα τα έχετε τα λεφτά να το κάνετε. Και αν δεν τα έχετε, πόσα παιδάκια θα αφήσετε έξω του χρόνου. Με πολύ μεγάλη χαρά είχα ρωτήσει πριν λίγο καιρό τον κύριο Καστόρη και είχε απαντήσει ότι τα παιδιά που έμειναν απ' έξω ήταν τελικά 55-57 και μπορεί να είναι και λιγότερο. Κανένα παιδί δεν πρέπει να μείνει απ' έξω, έτσι. Και αν πρέπει να μείνει, και αν κινδυνεύει να μείνει κάποιο, υπάρχουν και άλλες πολιτικές και άλλου είδους πολιτικές, ώστε να μην μείνει κανένα έξω. Σε αυτές τις πολιτικές δεν μπορείτε να πείτε, σε αυτή τη λογική. Και εμείς που τις λέμε, μας κατηγορείτε για αρχιμελεύθερους. Ξέρετε, στενοχωρηθήκαμε για τον ελεύθερο, δεν είμαστε άλλη αντίληψη πολιτική από εσάς. Να πιάσουμε τι, να πιάσουμε τον πολιτισμό, το μεγάλο σας χαρτί, το δυνατό χαρτί. Εκεί κι αν γίνεται του πελατοκεντρικού συστήματος το κάγκελο. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια μαζεύεται πολύ κόσμο σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Με προϋπολογισμούς οι οποίοι κάποιοι θα τους χαρακτήριζαν σκανδαλώδεις για τις μέρες που ζούμε. Εδώ οφείλω να επισημάνω όμως ότι όταν επί χρόνια σας έλεγα να μπούμε και στη λογική ενός εισιτηρίου σε κάποιες παραστάσεις για να μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι, να χρηματοδοτήσουμε έτσι κάποιες άλλες λιγότερο δημοφιλείς αλλά αναγκαίες, τελικά μετά από πολλά χρόνια μπήκατε σε αυτή τη λογική και μπράβο. Να μπούμε στη λογική, λέγαμε τότε των χορηγών, να δούμε χορηγίες. Το απορρίπτατε διότι αυτός που το έλεγε ήταν υπηρέτης του μεγάλου κεφαλαίου, έτσι που λέγατε λίγο η πόλη. Βεβαίως, τέτοια εποχή χορηγίες δεν μπορεί να υπάρξουν. Τέλος πάντων, σας έχω εγκαλέσει και έχω αναπτύξει πάρα πολλές φορές, όχι πάρα πολλές φορές, πολλές φορές τη δική μας οπτική όσον αφορά το σύνολο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, που αυτές πρέπει να κινούνται
πάνω σε σταθερούς άξονες και να επιτεθούν συγκεκριμένους στόχους. Σιγά σιγά βελτιώνεστε. Εκεί που δεν βελτιώνεστε και δεν παίζεστε, με συγχωρείτε και για την έκφραση, είναι για το πανηγύρι που γίνεται. Κρατάτε τις προσκλήσεις, τις δίνετε εκεί που θέλετε. Όταν θέλετε, καταγράφετε αυτούς που έρχονται. Δεν δίνετε λογαριασμό πουθενά σε κανένα. Δεν κάνετε απολογισμό ούτε στο διοικητικό σας συμβούλιο. Όλα αυτά γίνονται συνιστούν μια πολιτική, η οποία δεν είναι πολιτική αρμόζουσα, δεν είναι πολιτική αυτών των καιρών. Ούτε των παλιών καιρών ήταν βεβαίως και γι' αυτό σας εκπαμπούσα όλα εκείνα τα χρόνια. Πολύ περισσότερο σήμερα. Να πούμε για τον αθλητισμό, για τις αθλητικές δραστηριότητες. Επιμένετε εκείνα τα γυμναστήρια, τα λεγόμενα δημοτικά γυμναστήρια, τα κρατάτε 3 τον αριθμό. Δεν έχω καταλάβει, έπεσε στην αντίληψή μου τον τελευταίο καιρό, ότι εκεί λειτουργείτε και κάπως εργολαβικά, δηλαδή, επειδή δεν έχετε, επειδή ο προϋπολογισμός σας δεν σας φάνε να χρηματοδοτήσετε όλες αυτές τις δράσεις, έχετε μπει σε μία λογική να πηγαίνουν οι δημότες που αθλούνται στα γυμναστήρια αυτά και να κάνουν συμφωνία με τις διάφορες καθηγήτες, διάφορες γυμνάστριες, συμφωνία προσωπική ότι εμείς θα ερχόμαστε εδώ να μας διδάσκει σε εκείνο ή να μας εκπαιδεύει σε αυτό και θα σου δίνουμε κάποια χρήματα. Δηλαδή δεν πληρώνετε τις καθηγήτριες και εισπράττετε χρήματα από τον κόσμο. Έτσι έχω καταλάβει, μακάρι να έχω καταλάβει λάθος. Μπορεί να έχω καταλάβει λάθος. Για μένα ξέρετε, όχι όλα, όλα όσα λέω εγώ είναι λάθος, είναι γεγονός αυτό, αλλά αφήστε με να πω το λάθος μου. Έχετε πει λοιπόν σε μια τέτοια λογική, την οποία λογική πριν από καιρό την κατακεραμάτε ως δεξιά, ως νεοφιλελεύθερη, ως κτλ. Να συζητήσουμε γιατί. Για την καθαριότητα, για τα κοινωνικά ιατρία. Στα δημοτικά ιατρία, τι να πούμε, 100.000 φορές έχω επαναλάβει το στερεότυπο. Πόσο κοστίζει μια ιατρική πράξη και για ποιους γίνεται και πόσες γίνονται. Ποτέ η κυρία Ιακουβάκη δεν έχει απαντήσει. Ποτέ δεν μπήκε στον τόπο να αξιολογήσει κάτι. Ποτέ δεν μπήκε στον τόπο να κάνει μια μέτρηση. Αντιθέτως έρχεται εδώ κάθε φορά και δεν της έχω απαντήσει. Και λέει, εσείς τι είχατε κάνει πριν 20 χρόνια στην εποχή του Σιωτών, προσπαθώντας να ρίξει βέλη σε μένα. Δεν της έχω απαντήσει ακριβώς εκεί που θέλει. Για οτιδήποτε έχει συμβεί τότε, δεν πιάνουν σε μένα. Της απαντώ τώρα, όπως απάντησε την περασμένη φορά η κυρία Κασιμέρη. Τότε εκείνα τα ελλείμματα κατά κύριο λόγο παρουσιάστηκαν από μία άγρονα πολιτική, όπως απαιτήθηκε. Την πολιτική εκείνη που έλεγε ότι ο Δήμος πρέπει να γίνει συμμέτοχος, να γίνει μέτοχος στην ΠΑΕ Πανιώνιο. Και έφευγαν τα χρήματα κατά πακέτα για να πάνε κάτω στο Πανιώνιο. Και κάποιες δεκαετίες εκατομμύρια δραχμές τότε χάνοντας συμφωνίες. Και εν πάση περιπτώσει η κακοδιαχείριση που έγινε στον Πανιώνιο είναι μια άλλη τάξη ως ιστορία η οποία κρίθηκε για κάποια από κάποια δικαστήρια, θα μου πείτε τώρα. Γεγονός όμως είναι ότι η πολιτική εκείνη ήταν αυτή που δημιούργησε τα ελλείμματα στο Δήμο κατά μέγα ποσοστό. Όχι μόνο εκείνη, αλλά αυτή πρώτη συμφωνία. Να πούμε τι άλλο, να πούμε ότι στην καθαριότητα δεν έχετε προσπαθήσει ποτέ να συμπιέσετε το κόστος. Έχετε μια καθαριότητα, μια υπηρεσία καθαριότητα, σε οποία λειτουργεί κανονικά. Το βλέπει ο κόσμος, το λέει ο κόσμος. Έχετε κάνει μια προσπάθεια όμως να πείτε ότι φέτος, ρε παιδιά, σε σχέση με πρόπερση, η αποκομιδή ενός τόνου σκουπιδιών ήταν 50 λεπτά φθηνότερη από ό,τι πέρυσι. Αντιθέτως, παίρνετε κάθε τόσο 130-150 ανθρώπους ως επικουρικούς, πληρώνετε μισθούς και υπερορίες. Δεν μπαίνετε σε τέτοιες λογικές, σε λογικές συμμαζέματα. Αυτό το συμμάζεμα σας λέει. Και σας έλειπε πάντοτε, διότι θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι πολύ καλά ότι εσείς σκέφτεστε κάτι άλλο. Σκέφτεστε πάντα το πελατοκεντρικό σας σύστημα, πώς θα το εξυπηρετήσετε καλύτερα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό σκέφτεστε και μόνο. Έχετε γίνει σαν Δήμος μεγάλο ενοικιαστές. Ενοικιάζετε και τι δεν ενοικιάζετε. Και πώς ενοικιάζετε και ποιο μηχήματα ενοικιάζονται, αυτά είναι γνωστά.
Γενικώς όμως όλα αυτά που σας λέμε εμείς δεν σας πιάνουν, δεν σας ακουμπάνε, διότι λέτε εμείς, εντάξει, την άλλη φορά θα μας έρθει περισσότερος κόσμος, έχουμε ανοίξει την οφρέλα μας και έρχονται διάφορα πρωτοφόρια από κάτω, πιστεύω. Επιτρέψτε μου πριν κλείσω και εγώ, δεν ξέρω αν ύψος αλλού τους φόρους. Επιτρέψτε μου πριν κλείσω όμως να τοποθετηθώ και επί δύο θεμάτων που τρέχουν τώρα στην πόλη. Το πρώτο, το βασικό, αφορά τα γυμναστήρια, το σινό. Το Χρυσόστομο Σμύρνη, στην πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνη. Ήμουν από εκείνους που χρόνια υποστήριζα, όπως και εσείς, ότι ο χώρος αυτός που είναι η είσοδος και η βιτρίνα της πόλης πρέπει να αναπλαστεί, πρέπει να γίνει ομορφότερος, πρέπει να γίνει και λειτουργικότερος. Και μάλιστα σας εγκαλούσα πολλές φορές, κάθε φορά που τον έβλεπα να τον εγγράφετε στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό, για το γεγονός ότι τα είχατε πει και πέρυσι και δεν τα είχατε υλοποιήσει. Σήμερα λοιπόν το φτιάχνετε το έργο αυτό με ένα προϋπολογισμό 2.600.000. Χρήματα που ήρθαν από το ΕΣΠΑ. Θα ήμουν ο τελευταίος που θα διαφωνούσα. Θα διαφωνούσα μόνο για ένα λόγο. Επειδή η εποχή δεν είναι κατάλληλη για τέτοιου είδους έργα. Θα μπορούσε αυτό να καλοπιστεί με ίδια έξοδα του Δήμου κατά προτεραιότητα να καλοπιστεί και να κοστίσει πολύ λιγότερο. Το έχουν πει και το έχουν αναλύσει και άλλοι συνάδελφοι σε αυτήν την αίθουσα. Πάντως, γεγονός είναι ένα, ότι εγώ ήμουν σταθερά τοποθετημένος υπέρ της ανάπλασης της πλατείας Χρυσοστόμου. Να πάμε στην εστία. Σας έχει έρθει ένα μπουγιουρτή τώρα τελευταία που λέει ότι χάσατε κάποια δίκη από την εστία όπου είχατε προσφύγει στο δικαστήριο γιατί δεν θέλατε να σκληρώσετε λίγη για το σχολείο το τέταρτο λίγη του εξαιστίας, του παλιού εξαιστίας που φιλοξενεί. Σας ήρθε λοιπόν αυτό το μπουγιουρτή και σας επηρεάζει όλα τα ενέργεια. Και είχαμε πει εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα. Ορίστε τι είπα. Τι να αποθήξω, τι εννοεί. Να το δείξετε. Δεν σας ήρθε, θέλετε να πείτε ότι δεν έχετε δίκιο. Θέλετε να πείτε ότι δεν το ξέρω καλά το θέμα και λέω ανακρίβειες. Εν πάση περιπτώσει θα το πείτε μετά. Εγώ γνωρίζω όμως ότι δεν κερδίσατε την υπόθεση αυτή. Τώρα. Όταν λέμε χάσαμε το ιδιωτησιακό, δηλαδή αυτό δεν σημαίνει ότι θα πληρώσουμε και εκείνα τα ενίκια που οφείλουμε στην αιστεία. Καθίστε να τα πληρώσουμε, θα τα πληρώσουμε. Ενώ τα 35.000 που δώσατε στην δικηγορική. Ενώ τα 35.000 που δώσατε στο δικηγορικό γραφείο, καλά κάνατε και τα δώσατε. Σας παρακαλώ. Και είναι λεφτά δικά σας που τα δώσατε. Τα δώσατε από λεφτά των δημοτών, κύριε Κουτελάκη, που είστε γαλαντόμος με τα λεφτά των άλλων. Ενώ τα λεφτά τα δικά σας, ξέρω πώς θα διαχειρίζετε. Μάλλον, μας το δείτε πώς θα διαχειρίζεστε. Τα λεφτά του κόσμου ξέρετε όμως θα τα σπαταλάτε σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία για να χάνετε, κύριε. Κύριε Στέφο, αφήστε να κλείσω κύριο Σκουμπαρ. Είστε γραδιά του ανέτατου, κύριε. Εκεί είμαστε εδώ, παντεσπάρια, αντί για προτείνωστε. Κύριε Στέφο, ολοκληρώστε κύριε Σκουμπαρ. Τουλάχιστον κάτι σπούδασα εγώ κύριε, δεν το δήλωνα απλώς. Εγώ δεν το δήλωσα απλώς. Γιατί βέβαια στην Ελλάδα είναι η χώρα που ισότι δηλώσεις. Δηλώσατε ΑΣΟΕ και νομίζω ότι τελειώσατε και οικονομικά. Αλλά δεν θα συνεχίσω την προσωπική εμπειρία γιατί σε βολεύει για να συσπηρώνεις τους δικούς σου για να την δοκιμάζουν. Και το καταλαβαίνω το πρόβλημα εν ώψη των εκλογών. Ποιος θα είναι ο αρχηγός. Τουλάχιστον αποφάσισε τι θα είσαι. Όσον αφορά λοιπόν την εστία, συνεχίζω. Εάν επιδικάστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, επόμενο είναι κατά τη λογική, κατά την τρέχουσα λογική, σε λίγο καιρό θα συντηθώ και ορθώ στα ενίκια του Κοντήμου. Θα μου πείσω το ούτως ή άλλως θα τα δίνω. Απ' και το Δήμο. Απλώς καθυστερήσαμε να τα δώσουμε. Δεν είναι έτσι, κύριε. Δεν είναι
τρόπος του πολιτεύεστε από ένα Δήμο αυτός. Δεν είναι σοβαρός τρόπος πολιτεύεστε. Χωρίς να λογαριάσουμε το γεγονός ότι όλα αυτά τα έξοδα τα δικαστικά και τα οποία θα συνεχιστούν, τα πληρώνει το Δημοτικό Ταμείο, τα πληρώνουν οι δημότες. Γιατί μπήκαμε σε μια υπόθεση που εκ των προτέρων ήταν χαμένη. Αλλά εγώ μιλάω πολιτικά, κύριε Κουστελάκη και κύριε Τσουλάκη. Θα θυμόσαστε το 2005 ή 2006. Να μιλήσω. Ολοκληρώστε όμως. Ολοκληρώστε, κύριε Κουβάλα, να σας παρακαλώ. Θα θυμόσαστε λοιπόν το 2005, όταν συζητούσαμε για τα σχολεία της εστίασης, είχατε φέρει, κύριε Τσουλάκη, τότε ως αντιδήμαρχος παιδείας, μια εισήγηση εδώ που έλεγε ότι πράγματι το 7ο τότε λύκειο δεν είχε λόγο ύπαρξη στον λόγο κτίριο, δεδομένου ότι υπήρχαν αίθουσες κενές για το 1ο λύκειο και στο 4ο που θα μπορούσαν να απορροφήσουν τα παιδιά αυτά. Ναι, κύριε Κουμπάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα φτάσουμε εκεί. Σας παρακαλώ. Κάνατε λοιπόν την τούμπα και δεν την πήρατε την απόφαση παρότι εμείς την υποστηρίξαμε. Και την κάνατε την τούμπα γιατί είδατε το πολιτικό κόστος πάλι. Αυτό μετρούσατε. Θαραλέα πολιτική δεν μπορούσατε να εκφράσετε. Εάν είχατε υλοποιήσει εκείνη την πολιτική, δεν θα βρισκόταν σήμερα ο Δήμος στη θέση να αντιδικεί με τους κυρίους της εστίας και να βγαίνει ο κύριος αντιδήμαρχος και να βλέπει το μαυσολείο και κάτι άλλο, κάτι όμορφο. Αυτές οι πολιτικές σας λοιπόν είναι εκείνες οι οποίες είναι αρνητικές, τελείως αρνητικές για μια δημοτική αρχή. Και όλες αυτές οι πολιτικές των Δήμων εμένα με κάνουν πάρα πολύ σκεπτικιστή απέναντι στο αν μπορεί η αυτοδιοίκηση γενικώς στο σύνολό της και ο Δήμος μας ιδιαίτερα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών. Και οι προκλήσεις έρχονται, κύριοι. Και σε άλλο εκλογικό σύστημα θα μπούμε και με άλλη λογική καλούμεθα να λειτουργήσουμε. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας φέτος του χρόνου, σε 2 χρόνια θα περάσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι θα εισπραχθεί από εσάς και αν θα εισπραχθεί? Και θα θυμίσω στους παλαιότερους και στους νεότερους ακόμα ότι όταν το 1998 για πρώτη φορά είχαμε στα πολιτικά δρόμενα της πόλης, να θυμίσω ότι βρήκαμε ένα Δήμο βεβηλωμένο, κατεστραμμένο, εξατελισμένο. Γιατί σταματήστε αυτό το σχολείο. Όχι συνολικά τι έχουμε κάνει. Ξεκινώντας από την γειτονιά μου. Από την άλλη Νέα Σμύρνη που όταν έβρεχε πρέπει να πράξουμε να περάσουμε στον τράπεζο. Ξέρετε πολύ καλά. Δεν με ρωτήσει. Το λίγο στο μάχη το έργο που έχει στα σπουδά για τα όμοια ύδατα. Είναι ένα έργο. Ένα έργο. Μα δεν κάνετε για το 16 χρόνια. Σα παρακαλώ. Αφήστε το. Λέω λοιπόν. Ένα γεγονό. Ένα λεπτό. Καλό είναι να κάνετε την πολιτευσία, αλλά ξέρετε κάτι. Όταν έχει καταλάβει ο κόσμος,
ψηφίσει και με άλλα κριτήρια. Και ξέρετε κάτι άλλο, η Δημοτική Αρχή αυτή, να ξέρετε, θα συνεχίσει το έργο της για 5 χρόνια τουλάχιστον. Ό,τι στίγμα θέλετε. Ό,τι στίγμα θέλετε. Ό,τι και να είναι. Αυτή που θα είναι. Ακούστε όμως κάτι. Για αρχίτε έξω και μιλήστε με τον κόσμο. Γιατί έχουμε ακούσει μέχρι τώρα του χρόνου. Λέω λοιπόν για να καταλήξω και να μην σε εκπλώσω κάτι σε όλα αρνητικά, όλα όχι. Είπατε κάτι για την καθαριότητα. Και λοιπόν θα μου επιτρέψετε, όλο το σεβασμό από το πρόσωπό σα και μέχρι την άλλη φορά. Ότι κυρίω και οι μισοί εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Αυτό τουλάχιστον ένα λογικό άνθρωπο, ο οποίο έχει διδέψει πολύ περισσότερα μιλιά από μένα, έπρεπε η καθαριότητα να έχει το διπλάσιο προσωπικό. Και μα βγάζει ένα πρόσωπο. Ασπροπρόσωπο κύριε Κούπα, είμαι με την καλή καθαριότητα στην Αθήνα. Αποδεδειγμένα. Σαββατοκύριακα και στούγια να πα και είμαι στο δρόμο αυτή. Μπορώ να το πει το βράδυ. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανένα. Πόσο παιδί μου θα πει σήμερα πριν ξεκινήσουμε. Πόσα καμπήκαμε πριν ξεκινήσουμε. Πόσα πράγματα έχουμε γίνει. Πόσα κινητά έχουμε αγοράσει. Όλα αρνητικά. Όλα αρνητικά. Ακούστε κάτι. Θα κλείσουμε έτσι. Θα κλείσουμε έτσι. Έτσι. Σε μία περίοδο που η Δήμη πλέον από το λόγο του Καλλιγκάτη, έτσι, από 1.300 που όσο και να μην το παραδείγετε, στους 325 λίμους που υπάρχουν σήμερα, υπάρχουν και 7 λίμοι επειδή δεν προστάνε πουθενά. Ένας εξαρτώνει και νέα σημαίνει. Και αυτό έχει παράσει τον κόσμο πολύ βαθιά με στην καρδιά του. Αυτό δεν μπορεί να συζητήσει κανένας. Ότι όταν τα βρήκαμε όλα μηδενικά, δεν είναι μηδέν, όχι δεν είναι. Είναι πολλά πράγματα. Η καθημερινή εφημερίδα, η οποία δεν φύγει προ τον Δήμο μα, πρωτογενού έγραψε το διακάτω του Ελφύρου Ξεσπιέδα, η καλύτερη πλατεία τη Αθήνα. Διαβάστε το. Δημοσιογράφου, πηγαίνετε, διαβάστε το. Δεν είναι τόσο με λεφτά για να το γράψω, το ξέρω μόνο σε αυτήν. Αλλά θα πρέπει να κλείσω τη συζήτηση γιατί σε πρέπει να σχολιάσω. Εγώ είμαι υπερήφανο που υπηρετώ αυτή τη δημοτική αρχή. Είμαι υπερήφανος, ακούστε σας παρακαλώ. Κλείνω, κλείνω, θα υπερηφανίσω την δημοτική πολιτισμό και θα επαναλάβω και πάλι. Να μην έχετε καμία αγωνία ότι αυτή η δημοτική αρχή έχει ριζώσει βαθιά στην ψυχή του κόσμου. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Και θα δείτε το αποτέλεσμα σε μένα αυτή τη εποχή. Σα ευχαριστώ. Μπράβο, ευχαριστούμε τον κύριο Σουμπίνο. Το λόγο για 2 λεπτά έχει την Εγκαρνοπούλη. Και μετά θα κλείσει ο κύριο Σουμπελάκη. Ακούσαμε πολύ αυστηρή κριτική για τον προϋπολογισμό. Δεν ακούσαμε όμως ότι σε καιρούς δύσκολους αυτούς που περνάνε, άλλοι δήμοι είναι ελληματικοί και δεν έχουν να πληρώσουν ούτε τους υπαλλήλους τους. Επομένως, ένας προϋπολογισμός ρεαλιστικός, με ισοκαταλημμένα έσοδα-έξοδα, τουλάχιστον θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι θετικά ρεαλιστικός. Ένας προϋπολογισμός που σέβεται τον πολίτη και λειτουργεί αποτελούντας αναπολιτικά μέλη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δομημένος με βάση τα αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά, χωρίς να είναι οδηγίες, εκμεταλλεύεται τις πηγές εσόδων που δικαιούται, παρόλες τις περικοπές που έχουν συμβεί και όλοι γνωρίζετε. Για πρώτη φορά γίνεται απορρόφηση κονδυλίων ευρωπαϊκών, το ονομαζόμενο ΕΣΠΑ σε πάρα πολλούς τομείς. Ενδεικτικά αναφέρω το σύστημα αυτόματων ενοικίας υποδηλώτων, βεβαίως, τις πράσινες στέγες, την αναβάθμιση των κτηρίων, προσωπικών κτηρίων, παιδικού σταθμού, υπογειοποιημένοι κάδοι που σε λίγο θα εφαρμοστούν στην πόλη. Έργα όπως αυτά, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, η συνέχιση στις πράσινες στέγες στην πόλη, η ενίσχυση των ποδηλάτων, η αναβάθμιση του Πρασίνου, η πεζόδρομη, η αναμόρφωση στις πλατείες, η βελτίωση των πάρκων, σίγουρα μπορούν να είναι ενδεικτικά σημεία βελτίωση τη ποιότητα ζωή των πολιτών. Παράλληλα με τον προϋπολογισμό, σα θυμίζω ότι έχουμε καταθέσει ω μέλη του Συμφώνου Δημάρχων σχέδιο δράση ω το 2020. Είμαστε μέλη του Συμφώνου Δημάρχων. Είμαστε ένα από του ευρωπαϊκού Δήμου, οι οποίοι στόχο και σκοπό έχουν τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακο σε αυτό το 2000 φορέ, που δίνει πολύ μεγάλη σημασία. 20% το 2020 και 20% μείωση του διοξιδίου του άνθρακο και 20% χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Αυτέ τι μέρε, η διοικητική υπηρεσία.
υπηρεσίες φτιάξουμε. Είναι αναφορά μας από 5 το Δεκέμβρη που εκθέσαμε το σχέδιο δράσης και έχουμε κάνει τις μέρες αυτές προς τις Βρυξέλλες. Θα σας αναφέρουμε ακριβώς σκοπό έχει αυτή η αναφορά και τον οραματικό χαρακτήρα. Επομένως, ο προϋπολογισμός δεν είναι απλά ρεαλιστικός. Στοχεύει να γίνει η πόλη μας μια έξυπνη, δυνατό πόλη, μια πράσινη πόλη, μια σύγχρονη πόλη, μια ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Σε εποχή που η κρίση βάλει το περιβάλλον, εμείς κάνουμε παντιοτρόπως όσο το περισσότερο δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένοι, εννοείται όπως κανένας μας. Δεν έχουμε στα χέρια μας ούτε τα οικονομικά κονδύλια, ούτε το δυναμικό εκείνο θα μας βοηθήσει να είναι πραγματικά η πόλη μια πράσινη σύγχρονη πόλη. Αλλά στόχος οραματικός θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας αυτό το στόχο υπηρετούμε για μια πόλη που θα σέβεται και το περιβάλλον και το πολίτη. Κυρία Παργή, ένα λεπτό και μετά η κυρία Κασίδη, να δούμε και την κυρία Κασίδη, να δούμε και την κυρία Κασίδη. Επειδή δεν ήθελα να τοποθετηθώ, αλλά και επειδή πρέπει να μαθαίνουν οι νέοι από εμάς τους παλιούς, να πω για τις Πρασιές. Όταν φέραμε με τον κύριο Κουτελάκη τις Πρασιές, να ακούσετε κύριε Κούπα, όταν φέραμε τις Πρασιές και κάναμε καταγγελία στην Πολωνομία, με σκοπό να ρίξουμε τις Πρασιές αυτά τα παραπλήγματα που είχαν, το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήταν μέσα στο Συμβούλιο. Ήταν οριακή πλειοψηφία με 13 ψήφους και αυτά μπορούν να πάνε να τα διαβάσουν τα πρακτικά και οι νέοι για να μαθαίνουν και αυτοί που τα λένε σήμερα και οι περισσότεροι ψήφισαν όχι από εδώ. Αυτό προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και έτσι όπως καταλαβαίνετε δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε και αυτές οι Πρασιές σήμερα λειτουργούν με πρόστιμο διατήρησης. Για να μαθαίνετε. Ευχαριστώ. Κυρία Κασίδη, έχει το λόγο για δύο λεπτά. Και πριν ο κύριος Κουτελάκης, δεν υπάρχει κάποιο. Δεν θα έπαιρνα τον λόγο κύριοι συνάδελφοι, γιατί τον προϋπολογισμό λίγος πολύ τον έχουμε ελευθίσει και μέσα από την υγειονομική και μετά μας χορηγήθηκε από το Δήμο. Όμως κάποια πράγματα που έχουν υποθεί εδώ με προκάλεσαν να απαντήσω. Ακούστηκε ότι είμαστε Σπάτα. Πριν λίγο καιρό είμαστε τσιγκούνιδες. Πριν λίγο καιρό μας αποκαλούσαν Σπάταρους. Τελικά μπορούμε να κρατήσουμε ένα χαρακτηρισμό. Είμαστε λοιπόν όλα. Τι είμαστε εδώ μέσα, δεν καταλαβαίνω. Αυτό το σχόλιο αφορά τον κύριο Στέφο. Ο κύριο Στέφο μονίμως βρίσκει κάτι να μας κατηγορήσει. Μα κύριε Στέφο, δεν έχουμε κάνει τίποτα σωστό σε αυτόν τον τόπο. Αυτό το Δήμο δεν είναι του νέου. Εσείς τι γνώμη έχετε δηλαδή, γιατί δουλεύουμε καλά, εσείς δεν λειτουργούμε σωστά, δεν έχουμε κάνει έργο στον τόπο μας. Δεν ξέρω τι είναι να βάλετε όλα άκουσα. Τώρα, θα έρθω λίγο στον κύριο Κούπα. Ο κύριος Κούπας μας είπε ότι έγινε αναδρομή τα 16 προηγούμενα χρόνια, όπου η παράταξή μας άρχισε το Δήμο. Ναι, κύριε Κούπα, είμαστε ικανοί να αλλάξουμε το Δήμο, προς το καλύτερο πάντοτε. Αλλού σας εγώ θα υπερψηφίσω το προϋπολογισμό μας, γιατί είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ σωστά και πολύ καλά μελετημένο και πιστεύω ότι υπερψηφίσω το Δήμο μας όπως τους αξίζει το στους δημότες μας. Αυτά που λένε εσείς, όταν θα πείτε εσείς, θα πείτε στον Δήμο της Υπηρεσίας Αυτοδιοίκησης ως Δήμα, τότε θα γυρίσετε πάλι στα 4 χρόνια. Το είπα και το
Είναι σαφές, σας παρακαλώ. Και προκύπτει από τη συζήτηση ότι έχουμε μία μετακίνηση. Αν έχετε παράσταση. Σε άλλα. Δεύτερη θέση με τον περασμένο προϋπολογισμό είναι ότι δεν μας δίνετε σωστά στοιχεία. Μας εμφανίζεται, δεν λέω για συγκεκριμένους συναδέλφους, λέω για το κλίμα της αντιπολίτευσης. Μας εμφανίζεται ένα προϋπολογισμό με την ιδιωτική λογιστική. Δεν έχετε αυτά τα λεφτά σε κάποιον. Μετά έχετε μια μέρα. Είναι μαϊκού δηλαδή η καλή σας οικονομική κατάσταση. Αυτό μέχρι χθες. Φέτος άλλαξε το πιο πάρα. Έχουμε αριθμού σύμφεση. Φέτος έχετε λεφτά και επειδή έχετε λεφτά και επειδή ξέρουμε ότι έχετε λεφτά και επειδή ξέρουμε ότι δεν χρωστάτε και επειδή ξέρουμε ότι στην τράπεζα έχετε χ χρήματα, άρα είστε επιχειρηματίοι. Μέχρι χθες λέγαμε ψέματα. Σήμερα κάνουμε τα λεφτά, αλλά κακώς έχουμε τα λεφτά, είμαστε επιχειρηματίες. Δήμος επιχειρηματίας, όχι κύριε Σιμάνη. Αυτό είναι βαθιά πολιτικό. Για όσους μπορούν να καταλάβουν πού πάει η αυτοδιοίκηση. Αυτό το μαξιλάρι των χρημάτων είναι για να προστατεύσει πρώτα τους εργαζόμενους από οποιοδήποτε προσωρινό ή μονιμότερο οικονομικό κράτη της γενικής διοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης. Και δεύτερον, να προστατεύσει τις ανοιχτές δομές, λειτουργίες και προγράμματα του Δήμου, εάν βαθύνει η κρίση, εάν η κυβέρνηση πάψει να δίνει και αυτά που δίνει, εάν μειώσει και άλλο αυτά που δίνει, με τι θα κρατηθούν ανοιχτές οι δομές, με φορές. Εσείς όλοι που μιλάτε για το και γίνατε, με τι θα κρατήσετε ανοιχτές τις κοινωνικές δομές, αλλά δεν σας μοιάζει. Να κλείσουν οι παιδικοί σταθμοί άμα δεν δώσει η κυβέρνηση. Να κλείσει το βοήθεια στο σπίτι άμα δεν δώσει η κυβέρνηση. Να κλείσει το οτιδήποτε υπάρχει και αναφέρεται στον πολίτη. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι αυτά τα λεφτά. Για να προστατεύσουν και να μην κλείνει τίποτα. Μπορεί, έχει κανένα την τόλμη. Κύριε Κούπα, έχετε την τόλμη να μου πείτε. Και το λέω με πολύ καλή διάθεση, ασχέτως αν φωνάζω. Πώς είναι δυνατόν τα τρία τελευταία χρόνια να έχουν μειωθεί κατά 60% τα έσοδα του Δήμου από το κράτος. Κατά 60%, σας είπα στην πρωτομιλία μου, 1.200 το μήνα έμπαινε μόνο από το κράτος και μπαίνουν 550. Με αυτή τη μείωση, ανά μήνα, 700.000 ευρώ. Πώς δεν έχει κλείσει καμία δομή. Πώς τίποτα δεν έχει αναιρεθεί. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, για εξηγήστε μου. Πώς είναι δυνατόν ένας Δήμος να κρατάει όλα αυτά ανοιχτά και να παίρνει 10 εκατομμύρια το χρόνο λιγότερο από το κράτος. Θέλετε να σας απαντήσω τώρα, αφήστε κύριε. Όχι, δεν είπα, απαντήστε. Δεν είπα, απαντήστε, σας παρακαλώ. Αυτό κάποια στιγμή χρειάζεται να το απαντήσουμε. Δηλαδή, αν με μείον 8 εκατομμύρια, μόνο από το κράτος, δεν λέω για τα ανταποδοτικά, παίρναμε 15 εκατομμύρια από το κράτος και πάμε 8, 7, κρατιού τώρα τίποτα δεν έχει κλείσει. Πώς είναι δυνατόν ταυτόχρονα να έχουμε και σπατάλι. Δηλαδή ακούστε τώρα, ο καθένας σε τη ρήμη του λόγου που πολιτεύεται χωρίς να σπουδάζει, λέει, πήραν 8 εκατομμύρια λιγότερα, δεν κλείσατε καμία δομή, αλλά είστε πολύ σπάταλοι. Εξηγήστε μου αυτό το πράγμα πώς γίνεται. Αυτό θέλει μια εξήγηση, θέλει ένα παράδειγμα. Λέει η κυρία Νάνη. Μια άποψη. Εγώ τη σέβομαι. Λέει η κυρία Νάνη. Τι πληρώνετε. Μισθούς, ασφαλιστικά ταμεία και κάποιες υποχρεωτικές προμήθειες. Λέει ο κύριος Κούπας. Είστε σπάταλοι. Δεν ξέρω τι προμήθειες κάνετε. Δεν ξέρω που πάνε τα λεφτά στα έργα, στις προμήθειες. Ή δεν κάνουμε τίποτα. Και κάνουμε μισθοδοσίες, ασφαλιστικά ταμεία, γιατί τόσα μας περισσεύουν, αν δεν καμία, κανένα χαρτί, κανένα μελάνι, καμία βενζίνη, κανένα πετρέλαιο. Κοινόχρηστα. Ίσπατε κοινόχρηστα, ενίκεια, δεν με φοβίζει καμία λέξη. Ή κάνουμε σπατάλι όπως λέει ο κ. Κούπας, πρέπει να συνεννοηθούμε. Κλείνουμε αυτό το κεφάλι, βάλει ο μετάλλο κεφάλι. Σέβομαι τους συνδυασμούς, οι οποίοι και την πόλη ανάποδα, και το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μαγκουδέλη, οι οποίοι κάνουν μια κριτική αποτίμηση του υπολογισμού με βάση ιδεολογικού όρου. Το σέβομαι. Με βάση ιδεολογικού όρου. Το σέβομαι.
Δυστυχώς δεν έχουμε την ευχέρεια να κάνω και εγώ τοποθέτηση με αυτούς τους όρους. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Όπως δεν έχουν την πολυτέλεια αυτή σε μια ανάλογη συζήτηση να την κάνουν οι δήμαρχοι της Πετρούπολης, της Νέας Ιωνίας, των Καλυβίων. Έτσι την κάνουν τη συζήτηση και εκεί. Στους οποίους δεν αμφισβητεί κανένας την αριστεροσύνη. Γιατί πρέπει να δούμε πώς θα κρατήσουμε ανοιχτή την κοινωνική δομή. Χωρίς προσωπικό και χωρίς λεφτά. Γιατί διμηνίτες έχει Πετρούπολη και οχταμηνίτες. Διμηνίτες και οχταμηνίτες έχει μια Ιωνία. Διμηνίτες και οχταμηνίτες έχουν τα Καλύβια. Και εκεί δεν επηρεάζουν και δεν αλλάζουν και δεν ανατρέπουν τις εργασιακές σχέσεις. Και στο Δήμο Νέας Μύρνης πολύ σωστά λέτε ότι ανατρέπουν τις εργασιακές σχέσεις. Αλλά δεν τις ανατρέπουν μόνο εδώ. Τις ανατρέπουν σε όλο το φάσμα της γεωργικής αυτοδίκησης, ακόμα και σε συναδέλφους που είναι καραμπινάκια και δεν αμφιβολούν όπως εγώ, ας πούμε, παράδειγμα χάρη. Αν είμαι ήδη δίμη και πόσο είμαι αριστερός ή λιγότερο αριστερός κτλ. Πάτε τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου Νέα Σκέπια. Του Ιρακλήτη. Πάρτε τη συζήτηση, αν θέλετε, τη Πετρούπολη. Θα δούμε, έχουμε 8 μηνύτες, έχουμε 7 μηνύτες. Γιατί τι θα κάνουν οι δήμαρχοι, θα κλείσουν τις δομές στο βαθμό της διεκδίκησης με τα παιδιά έξω στον δρόμο. Διεκδικούν και ουσιαστικά και μπράβο και συμφωνούμε, αλλά ταυτόχρονα κοιτάνε πώς θα κρατήσουν ανοιχτά. Δεν έχετε την ίδια κυρία Νάντα. Δεν είπαμε ποτέ στους προηγούμενους προϋπολογισμούς ούτε ότι είναι ρεαλιστική, ούτε ότι έχουν εκτελεστότητα. Για το σημερινό το λέτε. Αν το λέτε για το σημερινό, εγώ σημειώσα λάθος, σταματάω τη συζήτηση. Ζητώ συγγνώμη, νόμιζα ότι αναφερόσα στα αυτή και έλεγα ότι εγώ με παρουσία έλεγα ότι έχουν πλασματικότητα οι προϋπολογισμοί του. Τότε αυτό το λέτε για σήμερα, κανένα πρόβλημα. Δύο θέματα και τελειώνω. Εδώ η μάχη με παρόντα τον κύριο Βρετό σε συνεχή δικαστήρια για την υπεράσπιση της μονιμότητας των συμβασιούχων εργαζομένων του Δήμου. Πόσοι ήταν παρόντες πλην εγώ και του κ. Βρετού για να νομιμοποιούνται σήμερα, που νομιμοποιούνται και ιδεολογικά και πολιτικά, να νομιμοποιούνται προσωπικά, όταν ήταν απόντες από αυτή τη μάχη του να μετατρέψουν μια σχέση εργασίας από συμβασιούχων και νομίζω ότι θα τα πετύχουμε, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε καταφέρει με ασφαλιστικά μέτρα να τους κρατάμε από 8 μήνες 24 και με πολύ μεγάλη πιθανότητα προσβλέπουμε στο να γίνουν μόνιμοι. Σε αυτή τη μάχη η μνημονιακή, ο μνημονιακός κουδελάκης ή ο μνημονιακός δήμος μαζί με τον επαναστατικό Βρετό ήταν παρόντες από κοινού και δώσαν τη μάχη στα δικαστήρια μαζί με τους εργαζόμενους για αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε λοιπόν υπέρ των ιδιωτών. Και όσο περνάει το χέρι μας δεν θα επιτρέψουν οι ιδιώτες. Και ξέρετε για να τους επιτρέψουμε κύριε Κούπα. Γιατί δεν είναι συμφέροντες οι ιδιώτες για το Δήμο Νέας Μύρνης. Γιατί ο Μπουτάρης όταν λέει ιδιώτες και λέει ότι αν φέρω ιδιώτες στην καθαριότητα θα μειωθούν το κόστος καθαριότητας κατά 35% ή κατά 25% είναι ακριβώς γιατί έχει χάσει τον μπούσουλα από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές του κόστους ανατόλου που καταβάλει ο πολίτης στις εισαγωγές για τα σκουπίδια. Θέλετε να σας πω ποια είναι η διαφορά. Τουλάχιστον 45%. Εγώ αυτό θέλω για αυτό. Τουλάχιστον 45% έχουμε διαφορά στην κοστολόγηση του τόνου των απορριμμάτων. Ποια είναι η κοστολόγηση, φέρετε μαζί. Λέω τώρα, επειδή εσείς το είπατε χωρίς να μας φέρετε, πιέστε το κόστος, συμπιέστε το κόστος, συμπιέστε το κόστος. Σας λέω εγώ λοιπόν και σας προκαλώ δημιουργικά και θετικά. 130 τόνοι επί 365 μέρες έξοδα 7 εκατομμύρια ευρώ. Διαιρέστε το 7 εκατομμύρια ευρώ με αυτόν τον πολλαπλασιασμό που σας είπα. Βγάλετε τον τόνο όταν σε αυτά τα ποσοστά που θα βγάλετε μέσα τον τόνο με αυτά τα νούμερα που σας έδωσα συμπεριλαμβάνονται 30 εργαζόμενοι που δεν δουλεύουν στην υπηρεσία καθαριότητας αλλά πληρώνονται από αυτοί και είναι σοπαιδικούς σταθμούς στα γυμναστήρια και κάνουν άλλους τύπους καθαριότητα, μία τα πόδια της χαρακτήρας. Συμπεριλάβετε τους κι αυτούς, δεν πειράζει. Και πέστε μου ποιος Δήμος από τους 350 και βλέπετε Δήμους αστικούς έχει μικρότερο κόστος ανατόλου την καθαριότητα από το Δήμο Νέας Μύρνης χάρη στην υπομονή και που τη βρήκαμε και που την εξυγχρονίσαμε και που τη βάλαμε φίλτρα και που είναι κοινή και που είναι περιβαλλοντικά πλέον εξυγχρονισμένη και τα λοιπά. Δεν τα έχουμε σήμερα. Και τελειώνουμε το εξής.
Επιτρέψτε μου, κυρία Κασιδέμπερ. Δεν θα διαφωνήσουμε. Αλλά προσέξτε αυτό που θα πει. Ο Δήμος δεν έπαθε πέρα την υποσχέσιό του λόγω του Πανεπιστημίου. Διότι έδωσε πολλά χρήματα στον Πανεπιστημίο. Και ανεξέλεγκτα. Εμείς αναλάβαμε το 1999. Με Δήμο χρεωμένο. Θέλετε λόγω του Πανιωνίου. Αν ήταν. Αν ήταν λόγω του Πανιωνίου χρεωμένο, πώς τότε 1999, 2000, 2001, επί τρία χρόνια. Όντα συγκονομευμένο οικονομικά, δίναμε και εμεί όσα έδινε η προηγούμενη δημοτική αρχή στο Πανιόνιο, δηλαδή 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, δηλαδή στα τρία χρόνια, τα πρώτα 99-2000-2001, 3 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα την ώρα που δίναμε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, καλύπταμε και όχι μόνο τα καθορίσκαμε για να τα δώσουμε, αλλά καλύπταμε και τα προηγούμενα ελλείμματα τη προηγούμενη. Δημοτικής αρχής, δηλαδή όχι ελλείμματα παράδειγμα, δεν αναφέρομαι σε αυτή τη σφαίρα, ελλείμματα πραγματικά, χρέη. Πραγματικά, τώρα αν ήταν νόμιμα παράδειγμα, αυτό ήταν συζήτηση και εκτιμήθηκε στα δικαστικά μας σύμφωνα. Συγκεκριμένο το ΟΠΑΡΑ, εδώ έχουμε μια άλλη αντιμετώπιση και το τελευταίο. Δεν υπάρχει απόφαση, την οποία καταδικάζει ο Δήμος να πληρώσει 2 εκατομμύρια ευρώ. Καταρχήν από πού προέκυψε το 2 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και αν τελεσυνδίκως καταδικαστεί ο Δήμος, όχι από αυτό το δικαστήριο που αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και δεν θα συγκριθεί η απόφαση, αλλά και από την άλλη απόφαση σε άλλο δικαστήριο που αφορά τα μισθώματα που δεν υπάρχει ούτε σε χρόνο βαθμό απόφαση και η οποία όποια και αν είναι θα ευθυστοληθεί. Πώς προέκυψε, ποιοι μοιράζουν λεφτά, ποιοι υποσχέθηκαν λεφτά τις τελευταίες μέρες στην εθνική στέγη. Στην αιστεία Νέα Σμύρνη. Ποιοι περιφέρονται του διαδρόμου εθνική στέγη και υπόσχονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι αν τη αιστεία, ότι αν γίνουν δήμαρχοι, τότε αυτά όλα θα λυθούν και το χρήμα θα ρέψει στην αιστεία Νέα Σμύρνη. Από πού προέκυψε ότι χρωστάμε 2 εκατομμύρια στην αιστεία, ποιοι είναι έτοιμοι να δώσουμε 2 εκατομμύρια στην αιστεία, όταν τα ενίκια που οφείλουμε είναι 350.000 ευρώ. Αν μετά από 2-3 χρόνια καταδικαστούμε, επί 3 χρόνια που διανύουμε τον τρίτο χρόνο, είναι 1.050.000 και δεν είναι 2 εκατομμύρια. Ποιοι ετοιμάζονται πίσω από την πλάτη μας τα 7 εκατομμύρια να τα στείλουν στην αιστεία, να στείλουν τα 2 από αυτά στην αιστεία, ισχυριζόμενοι ότι το ενίκιο είναι 600.000. Ποιοι, αυτά έχουν γραφτεί στον τύπο, επώνυμα, στο διαδίκτυο, επώνυμα. Ποιοι παίζουν με τα λεφτά του Δήμου που δεν ήρθαν να τα μαζέψουν. Ποιοι λένε ότι ο Δήμος είναι επιχειρηματίας για να τα δώσουμε στους φίλους τους δεξιά και αριστερά. Γιατί δεν τα κάνουμε και δεν τα μοιράζουμε στον ένα και στον άλλον. Και τα κρατάμε για τις δύσκολες στιγμές, πρώτα για τους εργαζόμενους και μετά για τις κοινωνικές δομές. Πολλά σε Δήμο. Δήμο για τους εργαζόμενους. Και δεν τρεχόμαστε να το λέμε. Το πρώτο πράγμα που θέλουν να τα διασφαλίσουν. Όταν πας στους δημότες αυτά τους λες ότι κάνω δήμο για τους εργαζόμενους. Δεν τρέπεστε λίγο να τα λέτε αυτά. Δεν τρέπεστε λίγο. Είναι αυτά που το αποτελεί. Μετά από 16 χρόνια. Στο 43 και σένα θα σε κρατάνε στο 7,5. Καλά, καλά. Κάθε φορά. Έλα, σε καμάρισε το καλάμι και μετά έλα να μιλήσουμε. Μην ταράζεσαι. Εγώ να ταράζω, εσύ ταράζεσαι. Μου κάθεσαι και βρίζεις και από τα Facebook και από εδώ και από εκεί. Άρθρωσε πρώτα ένα πολιτικό λόγο και μετά άσε τις βρυσίες ποδοσφαιρικού τύπου στο οποίο είσαι πήρε πίσω. Ό,τι σας παρακαλώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να είναι ανεξέλεγκτα. Να μάθετε τον αντίλογο. Γιατί μια ζωή είχε αποκόλακες. Όταν κοιτάμε δίπλα μας, όπως και άλλες συνδυασμοί, βλέπουμε συναδέλφους και συντρόφους.
Ελπίζω κάποτε ο κύριος Στέφος να καταφέρει εκτός από το να βλέπει τον εαυτό του, γυρνώντας δεξιά και αριστερά, να βλέπει και κανέναν άλλο δημοτικό σύμβουλο. Εξαιρώ τιμητικά την κυρία Κασημέρη, ζητώ συγγνώμη, μπορεί να είναι μαζί του, αλλά ελπίζω και εκτός από την κυρία Κασημέρη να είναι σε θέση να δει κανέναν άλλο συνάδελφό του στα διπλανά έδρανα και να μην παίζει το ρόλο του κούκου όπως θα το παίξει στις επόμενες εκλογές. Ότι ήταν δυνατόν
και σύμφωνα βέβαια με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχουμε από το Υπουργείο των Εσωτερικών για να έχουμε έναν προϋπολογισμό όσο το δυνατόν καλύτερο. Για να μας το φέρουν, μας πει ψηφοφορία. Θα έπρεπε όμως ο τοποθέτηση και η δήμαρχος, ο κύριος αντιδήμαρχος να είναι παρόν. Είναι ο σεβαστός της ευρωπαϊκής ευρωπαϊκής. Πρόεδρε, δεν είσαι καμία δουλειά. Πρόεδρε, δεν είσαι καμία δουλειά. Εγώ δεν καλύπτω κανένα. Πώς πιστεύω καλύπτω. Απαντάς το αυτό δεν πειράζει. Πώς συνεχίζουμε κύριε Αγαπησόπουλε. Έχει και εξαφέρει να δώσει καλό. Σας παρακαλώ. Πήγαμε μια χαρά τώρα. Σταματήστε να τελειώνουμε. Κύριε, ανοίξτε το μικρόφωνο. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Ο κύριος Κουταλάκης ίσως. Από όλους. Συνεχίστε. Κύριε Σκουταλάκης. Συνεχίστε. Ο κύριος Κουταλάκης. Δεν νομίζω. Πάντα γύρω εδώ. Ψηφίζω. Ψηφίζω κύριε Πρόεδρε. Gracias.
Να μην φύγει κανείς.